Καλησπέρα, καλησπέρα στην Φραπεδομάνα Θεσσαλονίκη, την νύφη του Θερμαϊκού, που γενικότερα έτσι οι πολίτες της νιώθουν και από την έννοια του αστικού έτσι, τρόπου ζωής, νιώθουν και από πολιτική, νιώθουν και από πολιτισμένο τρόπο ζωής, όχι φυσικά, έτσι, δυστυχώς πολύ μικρή μερίδα του κόσμου της Θεσσαλονίκης νιώθει από αυτά. Εντάξει, μέχρι ένα σημείο μπορώ να δικαιολογήσω το οτιδήποτε έτσι, λόγω του γεγονότος πραγματικά ότι αυτή η πόλη τα τελευταία 30-40 χρόνια ζει στη σκιά έτσι, της Αθήνας, κάτι το οποίο οφείλεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό και στους δικούς της πολίτες. Αλλά νομίζω ότι εν πάση περιπτώσει γεγονότα σαν αυτό το χθεσινό του λιντσαρίσματος τέλος πάντων του Δημάρχου Θεσσαλονίκης είναι μόνο θλιβερά και μόνο ντροπή μπορεί να αισθάνεται κανείς να ζει στην ίδια πόλη με άτομα τα οποία εν πάση περιπτώσει αντί να μιλήσουν ή να εκφραστούν δημοκρατικά και με λογική και τέλος πάντων πολιτισμένα για το οποιοδήποτε ζήτημα επιλέγουν τη βία. Εμείς σαν εκπομπή, σαν αλληλούια, νομίζω και ο Στάθης Νικολαίδης που σήμερα αποουσιάζει λόγω ασθένειας θα το έκανε αυτό εάν ήταν εδώ πέρα δίπλα μου. Σαν αλληλούια καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται, δεν υπάρχει καλή βία. Είμαστε άλλωστε μια εκπομπή λόγου και γενικότερα εδώ από τη συχνότητα του Λίμπερο προβάλλουμε την ελεύθερη άποψη. Άλλωστε το κάνουμε για το γούστο μας, το κάνουμε για το μεράκι μας, δεν το κάνουμε για βιοπορισμό. Επομένως πραγματικά είμαστε μια εκπομπή ελεύθερου λόγου χωρίς χούντα, χωρίς χαρτάκι, χωρίς τέλος πάντων ανελευθερία στο οτιδήποτε γίνεται. Στο μικρόφωνο φυσικά Μιχαήλ Άγγελος Νικολαίδης, το 50% της εκπομπής Αλληλούια, το άλλο 50% είναι κρεβατωμένος δυστυχώς. Περαστικά να ευχηθούμε στο φίλο μας ο Στάθη. Στην κονσόλα του ήχου ο Γιάννης Ζάτης. Παρεούλα θα πάμε μέχρι και τις 10. Βλέπω εδώ live από το συνδρομητικό το ΤΣΚΑ Ζαλγκίρης. Η Ζαλγκίρης φαίνεται ότι θα κατακτήσει εύκολα ή δύσκολα την τρίτη θέση. Βέβαια έχει δρόμο ακόμα. Έτσι, είμαστε 16 λεπτά αγωνιστικά λεπτά πριν από το... Από το τέλος να ευχαριστήσουμε τον χορηγό της εκπομπής Αλληλούια, τα έπιπλα Παπαϊωάννου, τους οποίους οι οποίοι μας στηρίζουν σταθερά τα τελευταία 2 χρόνια σαν εκπομπή και τους οποίους φυσικά θα επισκεφτείτε εάν θέλετε τα έπιπλα του σπιτιού σας να είναι τα καλύτερα δυνατά χωρίς να ματώσει η τσέπη σας και πληρώνοντας κάθε ευρώ να αξίζει και να σας βγάλει τα χρόνια αλλά και τα γούστα και τα όνειρα έτσι όπως επιθυμείτε. Αν θέλετε λοιπόν τέτοιου είδους έπιπλα, έπιπλα επίπεδου τελικού EuroLeague που θα το δούμε σε λίγο, θα πάτε μόνο στον Παπαϊωάννου, στην Ευκαρπία, στην οδό Αθηνά Τσακίρη 6, είναι στον κεντρικό δρόμο της Ευκαρπίας, όπως βγαίνεις από την περιφερειακή, εκεί όπου θα σχεδιάσετε τα έπιπλα των ονείρων σας προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του χώρου σας, δηλαδή όχι ετοιματζίδικα, θα πάτε, θα τα σχεδιάσετε με βάση το χώρο σας, θα τα πάρετε γρήγορα. Θα τα πάρετε σε πολύ καλή ποιότητα και με την εγγύηση κατασκευής από τα έπιπλα Παπαϊωάννου και εννοείται ότι θα τα πάρετε σε πολύ καλές τιμές και με ευκολίες πληρωμής. Μην χάνετε χρόνο, 2310 68 36 63 είναι το τηλέφωνο από τα έπιπλα Παπαϊωάννου, το χορηγό της εκπομπής Αλληλούια. Λοιπόν, και μιας και κάναμε έτσι αυτή την εισαγωγή με τα όσα θλιβερά συνέβησαν χθες, να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Το τηλέφωνο μας φυσικά είναι στη διάθεσή σας. Σήμερα θα είμαι και μόνος, επομένως αν κάποιος φίλος αισθάνεται την ανάγκη να μιλήσει, έτσι να τα πούμε, να κάνουμε ραδιοφωνική κουβεντούλα, ραδιοφωνικό χουλιαμά, το 2310-287-888 είναι στη διάθεσή σας για να πάρετε τηλέφωνο εδώ στα στούντιο του Λίμπρο και να τα πούμε παρέα στον αέρα. Επίσης, για όσους φίλους θέλουν SMS, γράφετε FM και ενώ το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526, το SMS έχει χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων κινητής
τηλεφωνίας. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα αποτελέσματα στο live, στο κουπόνι του στοιχήματος αυτή τη στιγμή για την Αυστριακή Bundesliga. Τρία μάτς βρίσκονται στις καθυστερήσεις: LASK, Linz, Wolfsberger 1-2, Rapid Viennis, Altach 4-1 και Salzburg, Mattersburg 0-0. Αυτά και τα τρία παιχνίδια είναι στις καθυστερήσεις. Για την ίδια κατηγορία, για το ίδιο πρωτάθλημα, Πόλτεν, Αύστρια, Βιέννης 2-0 στο 88 λεπτό και Στουρμ Γκρατς, Αντμίρα, επίσης στις καθυστερήσεις 2-0. Την ίδια ώρα για την Ρωσία, Ταμπόφ, Αμκάρ 0-1. Για την Σουηδία στο ημίχρονο, Μάλμε, Χάκεν 0-0. Για το Βέλγιο, Άντερλεχτ, Ρασίν Γκένγκ 0-1 στο 17ο λεπτό. Μπρις, Γκέντ και Σαρλερουά, Σταντάρ Λιέγης είναι στο 0-0 τα παιχνίδια. Για την Σέρια στην Ιταλία, Μίλαν, Φιωρεντίνα, Κάλιαρι, Αταλάντα, Κιέβο, Βερόνα, Μπενεβέντο, τα παιχνίδια αυτά είναι στο 0-0 στο 14ο λεπτό. Όπως επίσης στο 14ο λεπτό το Σπαλ Σαμπτόρια είναι στο 1-0. Το σκόρ για τη Σπαλ άνοιξε ο Αντενούτσι στο 5ο λεπτό. 0-0 είναι και το Νάπολι Κροτόνε και το Ουντινέζε Μπολόνια. Για την Πολωνική Λίγκα, Ζάμπρζε Βίσλα Κρακοβίας και Γιαγκελόνια Βίσλα Πλοκ είναι στο 0-0 τα δύο μάτς. Κορώνα Κιέλτσε, Ζαγκλεμπή Λουμπίν και Λεχ Πόσναν, Λέγκια Βαρσοβίας είναι 0-1 και τα δύο μάτς αυτά για την Πολωνική πρώτη κατηγορία. Για τη Σεγούντα Διβιζιόν, Αλκορκόν Ράγιο Βαγιακάνο 1-0 στο 19ο λεπτό. Στο ίδιο λεπτό, Ρεάλ Σαραγώσα Αλμπαθέτε 1-0. Αυτά είναι αυτά που βλέπω. Επίσης, έχουμε ωραία ματσάκια τα οποία ξεκινάνε στις 7.30 όπως το Ατλέτικο Μαδρίτης A-Bar. Και γενικότερα έχει ψωμί σήμερα. Φυσικά παρακολουθούμε πάντα και τον μικρό τελικό της Ευρωλίγκας, ο οποίος είναι περίπου 15 λεπτά πριν από το τέλος του, στα μισά της τρίτης περίοδου. ΤΣΕΣΚΑ Μόσκας Ζαλγκίρις Κάουνας 37-58. Έχει πάρει ένα 20 διαφορά η ομάδα του Σαρούνας Γιατσικεβίτσιους από αυτήν του Δημήτρη Ιτούδη. Ο οποίος Ιτούδης δεν του πάει καλά αυτό το Final Four, αν και η ομάδα του είναι από τις πιο ακριβές ομάδες στην κατηγορία. Βάσει περιπτώσει, αυτά έχει η ζωή. Τι να κάνουμε, δεν είναι ο αθλητισμός, στον αθλητισμό τα πάντα λεφτά. Είμαστε και εν αναμονή από το Κλειάνθης Βικελίδης για δηλώσεις, εκεί όπου νωρίτερα ο Άρης κέρδισε με 2-0 τον Πανσεραϊκό. Και γενικότερα θα είμαστε σε επαγρύπνηση για οτιδήποτε τρέχει από το ρεπορτάζ οποιασδήποτε ομάδας της πόλης φυσικά, αλλά γενικότερα να σας μεταφέρουμε και όλη την αθλητική επικαιρότητα. Φυσικά αυτό το Σαββατοκύριακο, έτσι για τους φίλους του Βασιλικού Πολιτεύματος, τέλος πάντων τους φίλους της Μεγάλης Βρετανίας, να το πούμε έτσι, ήταν πανηγυρικό, καθότι ο δεύτερος γιος της Νταϊάννα, ο πρίγκιπας Χάρη, παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, την ηθοποιό, την Αμερικανίδα, την Μέγκαν Μάρκλ, έτσι και γενικότερα με αφορμή αυτό το γεγονός έψαξα και αλίευσα ένα άρθρο το οποίο έτσι μας φανερώνει από τις ουσίες ποιες ομάδες υποστηρίζουν τα μέλη της βασιλικής οικογένειας της Αγγλίας. Λοιπόν, ξεκινώντας από την Ελισάβετ, η οποία είναι 90 χρονών plus, έτσι θα πρέπει να ψάξω ακριβώς την ηλικία της, αλλά νομίζω ότι είναι 90 σίγουρα πράγματα. Είναι λίγο που φυσάει ο άνεμος, λέει εδώ το ρεπορτάζ. Δήλωνε ο παδός της West Ham. Κάποια στιγμή μετά την γνωριμία της με τον Αρσέν Βενγκέρ έγινε Arsenal. Ο πρίγκιπας Κάρολος υποστηρίζει την Μπέρλι, μάλιστα. Καλά τα πήγε η Μπέρλι φέτος, βγήκε και Ευρώπη.
Οπότε της, έτσι, θα, για πρώτη φορά στην ιστορία της, οπότε ο Κάρλος το είδε και αυτό, έζησε την ομάδα του να βγαίνει στην Ευρώπη. Ο πιο ένθερμος όμως ποδοσφαιρόφιλος της βασιλικής οικογένειας είναι ο πρίγκιπας Βίλιαμ. Είναι άρρωστος οπαδός της Άστον Βίλα. Όσον αφορά τον, το Χάρι, τον νιόπαντρο Χάρι, δεν έχει εκδηλώσει κάποια προτίμηση, προσπάθησε να κρατήσει ισορροπίες και ανέφερε ότι είναι οπαδός της Εθνικής Αγγλίας. Πάντως όλοι στο νησί, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ξέρουν ότι είναι Arsenal και το κρύβει. Αυτά λοιπόν και από το οπαδικό ρεπορτάζ της βασιλικής οικογένειας. Στη Μέγκαν Μάρκελ πρέπει να ρωτήσουμε τι ομάδα είναι στο NBA, εκεί όπου γενικότερα είχαμε νίκες από τους από τα underdogs, όπως τα λέγαμε, από τα μη φαβορί. Από τη μία έχουμε συνέντευξη τύπου στο Κλεάνθης Βικελίδης. Πάμε ευθύς αμέσως. Καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα Νίκο. Έρχεται ο Δημήτρης Φανός μαζί με τον Πάη Παυλίδη. Ωραία. Θα ξεκινήσουμε με τη συνέντευξη των αντιπροσώπων του Άρη, φαντάζομαι. Ναι. Νωρίτερα μίλησαν του Πασεραϊκού, δεν είπανε και πολλά, είναι η αλήθεια τώρα. Και τι να πούνε, Νίκο. Και τι να πούνε κιόλας, εντάξει. Έδωσαν συγχαρητήρια στον Άρη για την άνοδο. Τίποτα περισσότερο. Τώρα ήρθε ο προπονητής του Άρη. Ανοίγει το σκόρ Φιωρεντίνα. 0-1 στο 20 λεπτό. Λοιπόν, αφήνω το κινητό μου και σε ρόλτα ξεκινάμε. Ωραία. 1-0 η Φιωρεντίνα στο 20 λεπτό λοιπόν. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Δημήτρη Σπανό και Πάπη Παυλίδη από το Κλεάνθης Βικελίδης. Μην μου κάνετε ερωτήσεις. Αυτό για το... Στους δικούς μου λέω. Θέλω να πει. Δεν ακούμε έτσι κάτι συγκεκριμένο προς το παρόν. Τα έχουμε βέβαια, είμαστε παράλληλα στον αέρα. Εν αναμονή του Δημήτρη Σπανού, ο οποίος θα ξεκινήσει την συνέντευξη τύπου. Ακούμε φυσικά τα παρελκόμενα, αυτά που ακούγονται με ανοιχτά μικρόφωνα. Έτσι. 1-0 για τη Φιωρεντίνα, είπαμε στο 20 λεπτό. Τώρα έχει μια καλή ευκαιρία η Μίλαν να ισοφαρίσει με φάουλ έξω από την περιοχή. Για να δούμε. Γκολ για τη Μίλαν. Πολύ γρήγορα φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. Το γκολ για την Μίλαν, ο Καλιάνγκολο. Ναι, αν δεν με γελούν τα μάτια μου, τώρα δεν το είδα και πολύ καλά. Εξαιρετικό φάουλ. Εξαιρετικά χτυπημένο. Νομίζω έχει ευθύνη και ο τερματοφύλακας της Φιωρεντίνα για αυτό το φάουλ. Ας κάνουμε μια προσπάθεια να δούμε τι γίνεται στο Βικελίδης. Όχι, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει συνέντευξη τύπου, από ό,τι με ενημερώνει ο Γιάννης ο Ζάτσης. Γενικά
πανηγυρικό το κλίμα για τον Άρη, σε ένα παιχνίδι που ήταν το τελευταίο μπροστά στο κοινό του Άρη, του Ντάρση Νέτο. Πάμε να δούμε ποιος έβαλε τον γκολ για την Μίλαν. Είναι ο Τσαλχάνογλου, όχι ο Καλιάνγκολο όπως σας είπα. Εξαιρετικό φάουλ. Νωρίτερα για την Φιωρεντίνα είχε ανοίξει το σκορ ο Σιμεώνε. Έχουμε συνέντευξη τύπου Δημήτρη Πανό. Πριν το παιχνίδι, πώς το έβλεπα, δεν άσω ψέματα. Έβλεπα αυτή την κακή εικόνα που είχαμε σήμερα μπροστά μου. Και αυτό γιατί ξέρετε, ένας αγώνας με πανηγύρια, με βραβεύσεις και με ασχετικά, θεωρώ ότι αφήνει στην άκρη το αγωνιστικό και μπαίνει σε τυπικές καταστάσεις, διαφορετικές, όπου σίγουρα είναι δικαιολογημένες με τα παιδιά που 3 αγωνιστικές έδωσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν. Άρα λοιπόν για το αγωνιστικό δεν θα ήθελα να μιλήσω γιατί είναι κάτι το οποίο δεν μ' άρεσε και δεν σας άρεσε και εσάς. Αν εξαιρέσω στιγμές του δεύτερου ημιχρόνου όπου βγάλαμε λίγο την ποιότητά μας. Ήμασταν σε όλα κακοί αγωνιστικά. Στο να δημιουργήσουμε φάσεις, στο να κόψουμε μια αντεπίθεση του αντιπάλου, στο να κρατήσουμε με υπομονή την μπάλα, αλλά δυστυχώς όμως όταν είσαι στον Άρη και αν υπάρχει αυτό το κλίμα, ίσως κάπου χάσανε οι ποδοσφαιριστές μου την αυτοσχέδωσή τους. Εξωαγωνιστικά, μάλλον κλείνοντας αγωνιστικά. Άρα λοιπόν το βασικό για μένα μέλημα ήταν η ομάδα να τελειώσει με νίκη εδώ μέσα, όπως και έγινε, και συνεχίζουμε για το επόμενο παιχνίδι στην Καρδίτσα, όπου δεν χρειάζεται να πούμε κάτι το ιδιαίτερο, ξέρετε, ξέρουμε όλοι, έτσι, ο στόχος μας είναι το αυτονόητο, όπως λέτε και εσείς, οι 3 βαθμοί. Συνεχίζουμε, έχουμε μια εβδομάδα ακόμα. Το βασικό που ενδιαφέρει εμένα είναι ότι η ομάδα πρέπει να κλείσει με πάρα πάρα πολύ σοβαρότητα, όπως έκανε σχεδόν όλη τη χρονιά. Να πω στον Τάρση τα επόμενα βήματα της ζωής του να έχουν σχέση και με το ποδόσφαιρο και με τον αθλητισμό αλλά και με τον Άρη, γιατί τον υπεραγαπάει και θεωρώ ότι και εσείς αγαπάτε τον Νέτο. Άρα λοιπόν ό,τι έχει σκεφτεί και ό,τι ελπίζει να το δει μπροστά του θα το δει πιστεύω και σε αυτή την ομάδα να φτάσει εκεί που όλοι και όλοι μας θεωρούμε ότι θα φτάσει, στα υψηλά σκαλοπάτια της Super League και να πάρει αυτό που της αξίζει και τόσα χρόνια δεν το έχει. Ευχαριστώ πολύ. Ό,τι ρωτήσεις θέλετε, είμαι στη θέση σας. Δεν είπα, δεν ξέρω. Είπα, μάλλον δεν θα είναι. Κοιτάξτε, γύρω μου, το περιβάλλον, το καταλαβαίνω. Και το καταλαβαίνετε και εσείς. Αλλά, όπως την πρώτη μέρα που κάτσα εδώ, είπα ότι τα περισσότερα θέματα ή τις αδυναμίες μας ανθρώπινες, τι θέλουμε, το τι πρέπει να γίνει, θα πρέπει να τα βάλουμε κάτω το χαλί. Αυτό για μια ομάδα είναι λάθος. Με λάθος που ξεκινήσαμε και με λάθος συνεχίσαμε. Όμως, μπρος στο μεγαλείο του Άρη, το να βρεθεί πάλι στη Super League, νομίζω ότι άξισε τον κόπο. Σε μια άλλη ομάδα, με μια άλλη κατάσταση, σίγουρα θα ήταν κάτι άλλο για μένα. Αλλά ξέρετε, η πίεση των 4 χρόνων συν 2-6 που φυτοζωούσε η ομάδα στη Super League, νομίζω ότι έπρεπε ισοδυναμούσε με την άνοδο. Άρα λοιπόν υπερπάτων αγώνας για την άνοδο, ό,τι και να μας έτυχε, εγώ τουλάχιστον το προσπέρασα, προσπάθησα να το λύσω και θεωρώ ότι κάποιος συνάδελφος θα έρθει του χρόνου και θα βρει τα πράγματα πιο στρωμένα από ό,τι τα βρήκα εγώ. Καταρχήν όταν περνάς από αυτή την ομάδα δεν γίνεται φεύγοντας να μην έχεις αριανά αισθήματα. Δεν γίνεται. Δηλαδή πρέπει να είσαι ή τόσο σκληρός άνθρωπος ή να μην έχεις καθόλου ψυχή, καθόλου καρδιά. Είναι πολύ σημαντικό και μπαίνοντας και βγαίνοντας 15.000 κόσμος να σε χειροκροτεί
και είναι και μια επιβράβευση των κόπων, των ξενυχτιών, της ταλαιπωρίας που τραβήξαμε όλη τη χρονιά. Νομίζω όμως ότι, όχι νομίζω, είναι δεδομένο, αυτό θα έκανα όπου και να ήμουν, αυτό θα κάνω πάντα και αυτό θα κάνω μέχρι στο μέσο την προπονητική. Άρα εγώ έκανα για την ομάδα μου το αυτονόητο. Θα το ήθελα πάρα πολύ και ξέρετε ότι ένας προπονητής δεν έχει όνειρα αν παραμένει στάσιμος. Θέλει να πέσει όλα football league και να συνεχίσει αυτό που έκανε εδώ και 5-6 χρόνια. Άρα λοιπόν είναι δεδομένο ότι το όνειρά μου είναι παραπάνω και δεν είναι μόνο super league, είναι και μια διάκριση super league. Όμως δεν μπορώ εγώ να το επιδιώξω υποχρεωτικά. Είχα πει και τις προάλλες ότι σε μια ομάδα, στη συγκεκριμένη ομάδα θέλω να μείνω πάρα πολύ. Με διαφορά θα πρέπει και αυτή να με θέλει πάρα πολύ. Και ξέρετε, ένας προπονητής ο οποίος έχει εγωισμό πρώτα απ' όλα, σέβεται τον εαυτό του, μένει στην ομάδα όταν ξέρει ότι τον θέλουν πάρα πολύ. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι αμοιβαίο το αίσθημα της παραμονής, της συνέχισης του έργου μας. Αφού δεν είναι, σταματάμε εδώ, μα κρατάμε τα καλά αισθήματα που έχουμε για την ομάδα, όπως νομίζω και οι άνθρωποι δίκης έχουν καλά απέναντί μου. Έχω άλλωστε άριστες σχέσεις. Και συνεχίζουμε. Νομίζω ότι υποχρεωτικά δεν μπορεί κάποιος να κάνει καριέρα. Αν θα τύχει, ναι, θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, γιατί κάποτε ήμουνα σε ομάδες γάμα αθλητικής, στην επαγγελματική ουδέα γάμα αθλητική, την καλή. Έλεγαν λοιπόν κάποιοι παράγοντες, ότι πάνω σε προπονητής καλός γάμα αθλητικής. Πήγαμε β' αθλητική, πάλι δείξαμε έργο, έλεγαν ο προπονητής είναι καλός στη β' αθλητική. Τελικά, μήπως είναι καλός και στην άλλη αθλητική. Θα το δούμε. Μπορεί να έχω δίκιο, μπορεί να έχω άδικο. Όμως ένας προπονητής είναι καλός, θεωρώ, όταν είναι προπονητής πραγματικά. Άρα λοιπόν δεν παίζει ρόλο η κατηγορία, παίζει ρόλο η δουλειά, παίζει σκέψη, παίζει οργάνωση, παίζουν πολλά ρόλο. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι το βασικό μέλημα αυτής της ομάδας είναι να βγει μετά τη λήξη του αθλήματος και να πει την αλήθεια. Και τι εννοώ, το πλάνο να το θέσει στον κόσμο μπορεί να μην αρέσει. Αλλά αν είναι αληθινό, σίγουρα θα χειροκροτηθεί και θα το υποστηρίξει ο κόσμος. Ένα βασικό για μένα είναι αυτή η ομάδα να μην φτάσει ποτέ σε κανένα σημείο να έχει πάλι χρέη. Δηλαδή να υπάρχει. Αν λοιπόν το κατορθώσουν οι δικούτες που για μένα που νομίζω θα το κατορθώσουν και συνεχίσει η ομάδα σε αυτό το δρόμο που έχει ξεκινήσει εδώ και 2-3 χρόνια, νομίζω δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Απλώς εγώ είμαι μια άποψη ότι οι ομάδες δεν αγοράζονται, χτίζονται, ειδικά τη σημερινή εποχή. Ποιες δύσκολες καταστάσεις πέρασε η ομάδα? Είπαν ότι περάσαμε πολύ δύσκολη χρονιά. Και δεν το ξέρει ο κόσμος αυτό. Περισσότερος κόσμος να μην γιώτες ότι ήταν έτσι. Υπάρχει μια διαφορά. Θα σου πω. Ο προπονητής ο οποίος κάθεται στον χρόνο του και προσπαθεί να δώσει οδηγίες και ένας προπονητής ο οποίος μπορεί να είναι παρτογραφισμένος στη football league και να προσπαθεί να βρει λύσεις για να φέρει το καράβι μέσα στο λιμάνι. Εγώ αυτό έκανα από την πρώτη ημέρα μέχρι την τελευταία. Άρα λοιπόν, επειδή
αλλού υπάρχουν και χειρότερα, όλοι μας να προσπαθήσουμε να βρούμε τις κατάλληλες λύσεις άμεσα για να τελειώσει πάρα πάρα πολύ ωραία η σεζόν. Σίγουρα υπήρχαν θέματα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να μην μπούμε τώρα σε αυτή τη διαδικασία, ούτε να τα επισημάνουμε, αλλά να βρούμε τις λύσεις. Ευχαριστώ. Αυτό ήταν ο Δημήτρης Πανός, έτσι στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι του Άρη, στο οποίο θα είναι προπονητής Μπάμπης Παυλίδης. Λοιπόν, ήταν μια μέρα χαράς για την ομάδα μας, για το λαό του Άρη, για όλους όσοι είναι γύρω από αυτό το σύλλογο. Ήταν η τελευταία αγωνιστική σε αυτή την κατηγορία και πιστεύω ότι επιβραβεύσαμε τον κόσμο όλη τη χρονιά αυτή μας και του δώσαμε μεγάλη χαρά, γιατί η ομάδα βρίσκεται πλέον εκεί που ανήκει. Νομίζω πως σήμερα το παιχνίδι, στο παιχνίδι σήμερα δεν παρουσιαστήκαμε όπως θα έπρεπε, όπως και σε πολλά παιχνίδια μέσα στη χρονιά, αλλά όταν είσαι μια μεγάλη ομάδα, όλες οι ομάδες αντιμετωπίζουν πολύ σκληρά και πολύ κλειστά. Και δείξαμε κι άλλο ένα μάτσο ότι είμαστε μεγάλη ομάδα, δηλαδή κατά διαστήματα παίξαμε καλό ποδόσφαιρο και καταφέραμε να κερδίσουμε. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτόν τον κόσμο, ο οποίος τα τελευταία 3 χρόνια που είμαι εδώ ξέρω τι τραβάει, ξέρω τι περνάει, και πιστεύω να του δώσαμε μεγάλη χαρά και να συνεχίζουμε να το δίνουμε χαρές στη Super League. Και επίσης ακόμη θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Νέτο, ο οποίος τόσα χρόνια μου έμαθε πάρα πολλά και εδώ πέρα, και έχουμε συνεργαστεί και στη Βέρεια αλλά και εδώ στον Άρη, μου έμαθε τι εστί αυτή η ομάδα και γενικά μου έμαθε πάρα πολλά και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά. Θέλω να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και εγώ και συμπαίκτες μου, γιατί είναι και αυτός ένα μεγάλο κομμάτι ιστορίας αυτής της ομάδας. Μάθος αρχηγός του Άρη την χρονιά και είσαι 3 χρόνια στην ομάδα, είσαι 3 προπονητές, έχεις αρκετούς συμπαίκτες. Αν η πορεία στον Άρη ήταν ένα βιβλίο, ποιος πιστεύεις ότι θα ήταν ο τίτλος? Ο τίτλος ήταν ότι τα χρόνια της υπομονής τελειώσαμε. Τα 3 τελευταία χρόνια όλοι ξέρουμε τι τράβηξε αυτή η ομάδα. Το να είσαι δεύτερη χρονιά σε γάμα εθνική και δεύτερη χρονιά Football League, νομίζω ότι ο κόσμος έχει απογοητευτεί πάρα πολύ. Περιμένει να δει ένα έργο το οποίο η διοίκηση ξέρει το τι θα κάνει. Εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι για να κρίνουμε το τι πρέπει να γίνει, έτσι πιστεύω. Περιμένουμε να έρθουμε όλοι στη συζήτηση με τη διοίκηση, να δούμε τι θέλουν αυτοί και τι θέλουμε κι εμείς και να προχωρήσουμε. Αλλά νομίζω ότι ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα. Όλοι ξέρουμε ότι θα παίξει, θα πάει να πρωταγωνιστήσει και στη Super League. Δεν αφισβητείται αυτό. Αυτό θα πρέπει να είναι το επόμενο βήμα του Άρη. Να πάει να πρωταγωνιστήσει και στη Super League. Ευχαριστώ. Καλό. Ναι. Κάθε στιγμή έπαιρνα το μυαλό μου αυτές οι φάσεις. Ήταν κάτι πολύ όμορφο, το ένιωσα πάρα πολύ ωραία. Και εγώ και πιστεύω όλος ο κόσμος. Ήταν πολύ καλά γκολ, αλλά νομίζω ότι δεν έχει σημασία τα γκολ. Σημασία έχει κάθε νίκη που παίρναμε, γιατί και άλλοι συμπαίκτες μου βάλανε κρίσιμα γκολ. Δεν ήταν μόνο τα δικά μου. Ήταν και άλλων συμπαίκτων, όπως ο Ντούνι στην Παναχαϊκή, ας πούμε. Και νομίζω ότι ο καθένας έβαλε το λιθαράκι του φέτος σε αυτή τη δύσκολη χρονιά και η ομάδα έδειξε το πραγματικό της πρόσωπο που ήταν να βγει κατηγορία σχετικά εύκολα.
Όπως λέει και η παροιμία, καλή μέρα το πρωί φαίνεται, διότι από ό,τι είδαμε την περσινή χρονιά, τις πρώτες δύο αγωνιστικές κάναμε δύο ισοπαλίες, ενώ φέτος πρώτες 7 αγωνιστικές κάναμε μόνο νίκες. Και νομίζω ότι αυτή η αρχή μας όθησε για να προχωρήσουμε. Μπορείτε. Καλά. Λοιπόν, ήταν και ο Μπάμπης ο Παυλίδης, γενικότερα ένα εορταστικό κλίμα στο κλάν της Βικελίδης. Ο Άρης επιστρέφει στην Super League μετά από 4 δύσκολα χρόνια. Νίκο, είσαι μαζί μας? Περιμένουμε τον Νίκο τον Παπαδόπουλο να πάρει το μικρόφωνο στα χέρια του, προκειμένου να επικοινωνήσουμε. Νομίζω ότι όντως ο κόσμος του Άρη ευχαριστήθηκε σήμερα έτσι το παιχνίδι, όχι τόσο από άψη αγωνιστική, δεν ήταν και πολύ καλό το ποδόσφαιρο που παίχτηκε στο κλειάν της Βικελίδης, αλλά κυρίως αποχαιρετώντας έναν μεγάλο αθλητή και άνθρωπο ο οποίος τα περισσότερα χρόνια της επαγγελματικής του καριέρας τα πέρασε στον Άρη. Μιλάμε για τον Ντάρσι Νέτο φυσικά, ο οποίος τιμήθηκε και από την ΠΑΕ Άρης και από τον Θόδωρο Καρυπίδη πριν την έναρξη του αγώνα. Του έγινε και το γνωστό πασίγιο, έτσι, παίκτες της ανδρικής ομάδας του Άρη και της ΚΑΠΑ15 που πήρε το πρωτάθλημα. Τον καθίσαν δεξιά και αριστερά και τον αποθέωσαν κατά την είσοδό του στο κλειάν της Βικελίδης, όπως επίσης και ο κόσμος που βρέθηκε εκεί, ο οποίος Ντάρσι Νέτο δήλωσε ότι είναι δύσκολο, ξέρετε καλύτερα από μένα πόσο αγαπά αυτόν τον κόσμο και αυτή την ομάδα, θα είμαι εδώ, θα είμαι κοντά σας, ο Άρης θα είναι στη Super League εκεί που πρέπει και το αξίζει. Θέλω να μείνω, ακόμα δεν μίλησα με την ομάδα, αλλά θέλω να μείνω εδώ για πάντα, να κάνουμε μεγάλη την ομάδα όπως ήταν παλιά, αυτό είναι το όνειρό μου. Αυτά δήλωσε ο Ντάρσι Νέτο. Δεν ξέρω αν έχουμε τον Νίκο τον Παπαδόπουλο στην γραμμή. Νίκο. Λοιπόν, περιμένουμε τον Νίκο τον Παπαδόπουλο να έρθει στο μικρόφωνο προκειμένου να κλείσουμε έτσι και αυτή την μετάδοση, τη σύνδεσή μας με το Κλεάνθης Βικελίδης. Αυτά λοιπόν. Δεν ξέρω τώρα, μήπως καλύτερα να πάμε σε διάλειμμα, Γιάννη, και να βγει μετά ο Νίκος Παπαδόπουλος ξεχωριστά. Ωραία, πάμε σε διάλειμμα λοιπόν, αφού υπενθυμίσουμε ότι χορηγός της εκπομπής Αλληλούια, την οποία ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το απόγευμα από τη συχνότητα του Λίμπερο 107,4, είναι τα έπιπλα Παπαϊωάννου στην Ευκαρπία, στην Αθηνά Τσαγκύρη 6. Εκεί όπου θα πάτε, θα σχεδιάσετε, θα κατασκευάσετε και θα τοποθετήσετε τα έπιπλα των ονείρων σας πολύ εύκολα, γρήγορα, με την φοβερή ποιότητα από τα έπιπλα Παπαϊωάννου, και φυσικά θα τα πάρετε σε πολύ καλές τιμές και με ευκολίες πληρωμής. Τηλέφωνο της επιχείρησης 2310-68-36-63. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε με ρεπορτάζ από Κλεάνθης Βικελίδης, καθώς και με όλο το υπόλοιπο αθλητικό παρασκήνιο. Λοιπόν, επιστροφή εδώ στα στούντιο του Λίμπερο μετά από το λιγόλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούτε την εκπομπή Αλληλούια. Μας ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το απόγευμα από τη συχνότητα του Λίμπερο. Χορηγός εκπομπής Αλληλούια είναι φυσικά τα έπιπλα Παπαϊωάννου. Θα τους βρείτε στην Ευκαρπία στην Αθηνά στα Κύρη 6. Ακούσατε και το σχετικό σποτάκι κατά το διάλειμμα. Πάμε να αναμονή του Νίκου του Παπαδόπουλου, ο οποίος είναι στο Βικελίδης, για να μας δώσει έτσι την τελική αποφώνηση, το τελικό ρεπορτάζ από την εκείνη νίκη του Άρη επί του Πανσεραϊκού, με 2-0. Έτσι αυτό το απόγευμα, σε ένα παιχνίδι που αποχαιρέτησε και ο Ντάρσι Νέτο, ο οποίος αποθεώθηκε από τους φίλους του Άρη. Πάμε να δούμε τι γίνεται στα παιχνίδια της Ευρώπης, στην Ευρώπη και γενικότερα και όχι μόνο. Για την πρώτη της Σουηδίας, το Μάλμε Χάκεν είναι στο 1-0 στο 68 λεπτό. Στο 41 λεπτό ο Ρίξ άνοιξε το σκορ για την Μάλμε. Για την πρώτη του Βελγίου, Anderlecht Genk είναι στο 0-2 το παιχνίδι. Brugge Gent είναι στο 0-1 και Charleroi Standard Liège είναι στο 0-0. Αυτά τα τρία παιχνίδια είναι στο ημίχρονο. Ημίχρονο έχουμε επίσης και στην Serie A, εκεί όπου το Μίλαν Φιωρεντίνα είναι στο
2-1, το γυρίσανε οι Μιλανέζοι. Με τον Σιμεώνε η Φιωρεντίνα έκανε το 0-1 στο 20 λεπτό. Στο 23 και 42 λεπτό Τσαλχάνουλο και Κουτρόνε διπλασίασαν τα τέρματα των Ρωσονέρι και επανέφεραν το προβάδισμα στην ομάδα τους. Κάλιαρι, Κάλτσιο και Αταλάντα στον Πέργαμο είναι στο 0-0 και επίσης στο ίδιο σκορ είναι και το Κίεβο Βερόνα, Μπενεβέντο, Κάλτσιο. Και έχουμε τον Νίκο Παπαδόπουλο από το Κλεάνθης Βικελίδης. Καλησπέρα Νίκο. Γεια σας παιδιά, καλησπέρα. Μόνος είμαι σήμερα, Μιχάλης Μιχαηλάκελος εδώ πέρα. Όλα, έλα. Ναι, ο άλλος είναι άρρωστος, δυστυχώς. Ποιος αρρωσταίνει μα η μήνα, δεν είναι δυνατόν. Εντάξει, και η γαστρεντερίτιδα είναι στο πρόγραμμα. Αν είναι τέτοιο, εντάξει, πάει και έρχεται. Είναι τέτοιου είδους ασθένεια, περαστικά να το ευχηθούμε. Περαστικά να μην ευχηθούμε όμως στον κόσμο του Άρη, ο οποίος σήμερα, εντάξει, αν μη τι άλλο μπορεί μπάλα να μην είδε καλή. Όχι, αλλά όχι, είναι, τουλάχιστον το τελικό αποτέλεσμα σε συνδυασμό με κάποια άλλα πραγματάκια πέριξε, όπως το κρέμασμα ας πούμε των παπουτσιών του Νέτο, νομίζω ότι ήταν ανταπέδεσον, έτσι ήταν αρκετά για τον κόσμο για να φύγει χαρούμενος. Νομίζω ότι δεν θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε το παιχνίδι επισκιάστηκε από τον Νέτο. Πέρασε δεύτερη μέρα το αγωνιστικό. Νομίζω ότι και οι παίχτες ήταν λίγο επηρεασμένοι από το όλο κλίμα. Βέβαια, όπως έλεγα την ώρα της μετάδοσης, ο Άρης σήμερα, ειδικά στο πρώτο μέρος, μας παρουσίασε μια εικόνα που πάνω κάτω μας έχει δείξει τη μεγαλύτερη διάρκεια της φετινής σεζόν. Δηλαδή, ένας Άρης ο οποίος είναι φλίαρος, με την μπάλα στα πόδια του περισσότερο, αλλά φλίαρος, δυσκολεύτηκε πολύ στην τελική πάσα, δεν απείλησε τον Πασαραϊκό στο πρώτο μέρος, σε αντίθεση με τους Ερέους που είχαν μια-δυο καλές στιγμές για να πετύχουν ένα γκολ, με τον Γκόν και τον Κάκο, στο 35 και στο 37. Με τον Νέτο να ψάχνει τον γκολ, είχε και μια εκτέλεση φάουλ στο πρώτο μέρος, αλλά δεν το έκανε όπως παλιά, έτσι. Ναι, δεν το έκανε η μοίρα του Χατήρι να πετύχει ένα γκολ στο αντίο του στην ποδοσφαιρική του καριέρα. Και ήρθε ένα δεύτερο μήχρονο που ο Άρης με κάποιες εξάρσεις ποιότητας, να τις πω έτσι, χαρακτηρίσω έτσι, πήρε την νίκη με 2-0. Με δύο γκολ μάλιστα τα οποία ήρθαν από παίχτες που μπήκαν στο παιχνίδι ως αναπληρωματικοί, τον Μπασά στο 60 και τον Παυλίδη στο 82. Περισσότερο η νίκη νομίζω ότι χαροποιεί τον Άρη για το γεγονός ότι το αντίο του Νέτου συνδυάζεται με ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Ακριβώς. Και όχι κάτι περισσότερο, γιατί το παιχνίδι ήταν βαθμολογικά διάφορο. Δεν νομίζω ότι ο Άρης έχει ρεαλιστικές ελπίδες έτσι για την πρώτη θέση, εκτός να πάει Σπάρτη και κάνει κανένα θαύμα τελευταία αγωνιστική στον Όφη. Ήταν μια ωραία ατμόσφαιρα. Ήταν ένα ωραίο απόγευμα, νομίζω δεν το χαρακτήριζα γιορτή, θα το χαρακτήριζα περισσότερο σαν ανακούφιση για τον οργανισμό που λέγεται ΠΑΕ Άρης. Κοίταξε, η αλήθεια είναι και όταν κόσμο, τόσο καιρό έχεις, πώς να το πω, ταλαιπωρηθεί, όντως, για να επανέλθεις στα χαϊλίκια, ας τα πω εγώ έτσι, ραδιοφωνικά να μου το επιτρέπεις, θέλεις ρε παιδί μου και έτσι κάπου να σου φύγει όλη αυτή η μιζέρια, να το πω, τέλος πάντων, η δοκιμασία να ανακουφιστείς ούτως ώστε να μπορέσεις να καθαρίσεις το μυαλό σου από τη δυσκολία και να πας για άλλα. Ο Άρης πάει για άλλα από ό,τι φαίνεται, αλλά δεν ξέρω, καλύτερα να μας μεταφέρεις εσύ το ρεπορτάζ, Νίκο. Για άλλα θα πάει τις επόμενες μέρες, νομίζω, μετά από το παιχνίδι με την Καρδίτσα. Καταρχάς, ναι, έχει ένα παιχνίδι ακόμα ο Άρης, έτσι. Υπάρχει ένα μάτσο ακόμα με την Καρδίτσα την ερχόμενη Κυριακή, εκτός έδρας. Εντελώς αδιάφορο. Άντε, σήμερα είχαμε να ασχολιόμαστε, να το πω έτσι, λίγο με το Νέτο, που όντως του άξιζε. Αλλά το μάτσο με την Καρδίτσα δεν έχει ενδιαφέρον για την ομάδα. Θα πάει, βέβαια, φυσικά για την νίκη στην Θεσσαλική πόλη και από εκείνο το παιχνίδι και μετά θα περιμένουμε πράξεις από τον Θόδωρο Καρυπίδη, που ήρθε σήμερα στο γήπεδο, δεν επέστρεψε από την Κίνα και τη Σαγκάη που βρέθηκε τις τελευταίες μέρες για επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Έχει πολλά πράγματα να κάνει, πράγματα για τα οποία βρίσκεται σε επαφές όλο αυτό το διάστημα. Εγώ θα πω αυτό που νομίζω λέγαμε μαζί πάλι χθες, ότι ο Καρυπίδης έχει κοντά ένα μήνα, βασικά ένα μήνα έχει, προκειμένου να κλείσει τηλεοπτικό, να βρει προποντή, να ξεκαθαρίσει αν θα έχει τεχνικό διευθυντή ή όχι, και σε ένα μήνα που άρχισε να ξεκινήσει την προετοιμασία του για τη Super League, να υπάρχει το 60 με 70% του ρόστερ στην πρώτη συγκέντρωση. Αυτά όσον αφορά
το αγωνιστικό. Υπάρχουν φυσικά και άλλα ζητήματα, όπως είναι τα εξαγωνιστικά. Και ήθελα να σε ρωτήσω για αυτό. Το κομμάτι της αδειοδότησης έχει κλείσει? Το κομμάτι της αδειοδότησης δεν έχει κλείσει ακόμα, γιατί πρέπει να παρουσιάσουν οι ομάδες ένα πλάνο βιωσιμότητας. Και μέσα στο πλάνο της βιωσιμότητας θα μπουν και τα τηλεοπτικά. Φυσικά, έτσι. Μάλιστα. Παίζει και αυτό πολύ σημαντικό ρόλο. Στον Άρη δεν υπάρχει θέμα όσον αφορά την αδειοδότηση. Φράζει μια αισιοδοξία και εμείς αυτό αντιλαμβανόμαστε. Θα περιμένουμε βέβαια να το δούμε και στην πράξη. Ξαναλέω ότι το τηλεοπτικό θα αποτελέσει ρυθμιστή για την επόμενη σεζόν. Και τα χρήματα τα οποία θα καρποθεί ο Άρης από την τηλεοπτική στέγη που θα το φιλοξενήσει την νέα χρονιά στην Super League, είναι και αυτό είναι από τα πολλά πράγματα που καλείται να τρέξει ο Καρυπίδης μέσα στο επόμενο διάστημα. Το θέμα είναι ότι το σημαντικότερο από αυτά που πρέπει να τρέξει, κατ' εμέ, έτσι, μετά από τέσσερα χρόνια αγωνιστικής και διοικητικής ανυπαρξίας, είναι να βρει άτομα τα οποία θα τον βοηθήσουν στη στελέχωση της ομάδας. Όχι τόσο... Κομμάτι το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσει. Όχι τόσο για το, για το αγωνιστικό. Όχι για το οικονομικό. Ναι, εννοώ για την οργάνωση της ΠΑΕ. Σε μια εταιρεία η οποία να έχει τέλος πάντων έναν εμπορικό διευθυντή, έναν οικονομικό διευθυντή, όπως νομίζω επιβάλλεται. Ο Καρυπίδης ο ίδιος, σαν επιχειρηματίας, έχει γνώση από εταιρείες, προφανέστατα. Οπότε πιστεύω ότι... Και ο Καρυπίδης, αν θέλει να το πιάσει σωστά από του χρόνου, θα πρέπει πρώτα να ξεκινήσει από το οργανωτικό. Ακριβώς. Και μετά να πάει στο αγωνιστικό. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, αυτό που λες εσύ πολύ σωστά, να στελεχώσει την ΠΑΕ με άτομα, γιατί δεν γίνεται να τα αναλάβει όλα αυτός. Μπορεί να υπάρχει θέληση, αλλά πολλά πράγματα μαζί, κάτι μπορεί να σου ξεφύγει, κάτι μπορεί να χάσεις. Και δεν λειτουργούν έτσι οι σύγχρονες ποδοσφαιρικές ΠΑΕ. Και μια ΠΑΕ στο επίπεδο του Άρη. Πρέπει να βγάλουμε να στελεχώσει την ΠΑΕ. Πρέπει να... Για να πάμε τώρα στο έξω αγωνιστικό, το οποίο έλεγα πριν. Πρέπει να γίνουν κάποια βελτιωτικά έργα στο Ρήσιο. Πρέπει να γίνουν βελτιωτικά έργα στο Βικελίδης. Και εδώ πρέπει να γίνουν αρκετά, είναι η αλήθεια. Πρέπει να διευθετηθούν ζητήματα όσον αφορά την καθημερινότητα των παικτών. Όπως παραδείγματος χάρη μεταφορές από και προς το γήπεδο, τα μπάνια. Αυτό είναι το τελευταίο, εντάξει. Ναι. Ο Άρης πάνω απ' όλα, πάρτε με λίγο σε δύο λεπτά. Ναι. Okay. Λοιπόν, βγάζουμε τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, υπάρχει κάτι το οποίο γίνεται εκεί στο background. Έχει γίνει ροντέο το Τσέσκα Ζαλγκίρης Κάουνας. Εκεί που ήταν 20 πόντους μπροστά η Ζαλγκίρης και ο Σαρούνας θα πήγαινε με το μετάλλιο της θέσης αγκαλιά στο σπιτάκι του, το έχει γυρίσει η Τσέσκα 77-79, παρακαλώ, 34 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του αγώνα, σε ένα μάτς το οποίο έχει γίνει ροντέο κυριολεκτικά, με τους παίχτες της Τσέσκα να προσπαθούν να παίξουν άμυνα. Τώρα σπάνε το zone press της Τσέσκα και πάνε σε set επίθεση, όσο σετ μπορείς να την πεις, να εξαντλήσουν το χρόνο της επίθεσης. 7 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση και ένα πολύ μάλιστα. Και η μπάλα είναι για την Τσέσκα με 11 δευτερόλεπτα να απομένουν στο χρόνο για τους Μοσχοβίτες. Εντάξει, ο Θεός να τους κάνει Μοσχοβίτες, βέβαια. Περισσότεροι είναι αλλοδαποί συγκρατικά εκεί. Οπότε κρατάμε λίγο το μικρόφωνο να δούμε και το τέλος αυτού του παιχνίδιου. Επαναλαμβάνω, Τσέσκα Μόσχας, Ζαλγκίρης Κάουνας, 77-79, 11,3 δευτερόλεπτα για το τέλος του παιχνιδιού. Την μπάλα έχει η Τσέσκα για να εξαντλήσει αυτή την τελευταία επίθεση και να ψάξει οποιαδήποτε πιθανότητα υπάρχει για νίκη. Δεν θα κάνει φάουλ φυσικά η Ζαλγκίρης. Χρειάζεται μια καλή άμυνα προκειμένου σουτ από τον Ντεκολό. Μάλιστα, άστοχο το σουτ, rebound από την Ζαλγκίρης και 2,7 δευτερόλεπτα απομένουν. Φάουλ πάνω στον Ντέιβις από τους παίκτες της Τσέσκα. Συγκεκριμένα το φάουλ δεν μας δίνει ποιος το έκανε. Η συνδρομητική. Πανηγυρίζουν οι φίλαθλοι της Ζαλγκίρης που έχουν βρεθεί στο γήπεδο για να υποστηρίξουν την ομάδα τους. Κάτι λένε εκεί οι παίκτες της Τσέσκα ανάμεσά τους, ο Ντεκολό. Ο Ντέιβις ετοιμάζεται να βαρέσει την πρώτη από τις δύο βολές.
να δούμε αν θα ευστοχήσει. Αν θα ευστοχήσει και στις δύο, νομίζω ότι χάνει την πρώτη, μάλιστα. Μάλιστα. Χάνει την πρώτη λοιπόν ο Ντέιβις και βλέπουμε μια Ρωσίδα κυρία να πανηγυρίζει στην κερκίδα και αντίστοιχα μια Λιθουανή να έχει αγωνία. Πάμε στον Νίκο Παπαδόπουλο. Έλα Νίκο. Πάμε και πάλι. Πάμε και πάλι. Συγγνώμη για, για τον άγνωστο τρόπο που κόβει μας σύνδεση, αλλά ήρθε ένας άνθρωπος που έπρεπε λίγο να μιλήσουμε. Λοιπόν, τι λέγαμε. Λέγαμε για την επόμενη μέρα του Άρη και για την στελέχωση που πρέπει να γίνει σε κάθε επίπεδο και γενικότερα για πράγματα τα οποία έχουν μείνει στον πάγο λόγω της επιβεβλημένης αγωνιστικής ανόδου. Έτσι, δηλαδή... Να στο βάλω εγώ σε μια πρόταση όλο αυτό το πράγμα. Βάλτε. Και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά, κυρίως εξαγωνιστικά. Ο Άρης πρέπει να φτιάξει ξανά το όνομά του. Έτσι είναι. Αυτό είναι η ουσία για τον Άρη της επόμενης μέρας. Να δημιουργήσει ένα τέτοιο οργανισμό, ο οποίος θα βγάζει μια σιγουριά, μια ασφάλεια και μια εγγύηση. Και για τον ποδοσφαιριστή τον οποίο θα έρθει στην ομάδα, και για τον προπονητή, και για τους ανθρώπους που θα δουλέψουν στα γραφεία ή οπουδήποτε αλλού. Πρέπει να φτιάξει το όνομα στην πιάτσα, δηλαδή. Ναι, αυτό. Πρέπει να φτιάξει το καλό του όνομα στην πιάτσα. Το brand name είναι καλό. Δεν ξέρω αν είχε ποτέ καλό όνομα στην πιάτσα. Ασχέτως brand name. Δηλαδή, εγώ προσωπικά που είμαι 32, έτσι, δεν θυμάμαι περίοδο που να... Μάλλον εντάξει, όχι ψέματα θα πω. Υπήρχε η καλή περίοδος εκεί με τα παιχνίδια στο UEFA. Δηλαδή, βάζω από χρονιά Σαραγώσα και μετά, από 2007 μέχρι 2010-2011, ήταν μια καλή περίοδος. Δεν υπήρχαν καθυστερήσεις, πληρωμές κτλ. Όντως, αλλά τα περισσότερα χρόνια δεν είχε καλό όνομα στην πιάτσα ο Άρης. Τα τελευταία, ειδικά πριν υποβιβαστεί το 2014, δεν ήταν σίγουρα το καλύτερο. Προφανέστατα και παλιότερα θυμάμαι. Οπότε νομίζω ότι επειδή ο Καρυπίδης φαίνεται, τουλάχιστον από αυτά που μας μεταφέρετε εσείς οι ρεπόρτερ του Άρη, έτσι, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του και αν σε κάποιες τέλος πάντων δεν είναι 100% τυπικός, προσπαθεί. Δηλαδή, κοίτα, να σου πω κάτι, ο Καρυπίδης, δεν είναι πιστολέρο, να το πω λαϊκά, για τον κόσμο. Ο Καρυπίδης έτρεξε την ομάδα αυτά τα χρόνια χωρίς να έχει έσοδα. Ακριβώς. Αυτό είναι ένα σημαντικό ελαφρυντικό για τον ίδιο. Εντάξει, σίγουρα... Πρέπει να τον δούμε τώρα που θα έχει έσοδα. Τώρα που θα έχει έσοδα, τώρα είναι που θα τον δούμε. Και το σημαντικό, αυτό που είπε και ο Σπανός, την ώρα στην ένδειξη τύπου. Γιατί... Για τα χρέη, ναι. Για τα χρέη και τα λοιπά, ναι, ο Άρης δεν πρέπει να ανέβει τώρα, βασικά, δεν πρέπει να είναι το χρόνο σούπερ σκεφτόμενος μία χρονιά αποκλειστικά. Να κάνω κάτι καλό και την επόμενη βλέπουμε. Ο Άρης πρέπει να δουλέψει με έναν τέτοιο τρόπο, ώστε να μην ξαναπεράσει αυτό που πέρασε τα τελευταία 4 χρόνια. Αυτό θα είναι γιατί έπαθε 2 φορές και δεν έμαθε. Αυτή η μακάρι να είναι η τρίτη και φαρμαγερή. Θυμάμαι μια φορά το έλεγα με τον Παύλο στον αέρα. Εγώ αν είχα πόστο στον Άρη, που δεν νομίζω να γίνει ποτέ. Και είχα γιατί λόγο... όχι, Νίκο. Εντάξει, ποτέ μιλες ποτέ. Στο ευχόμαστε ολόψυχα. Εγώ τα απεύχομαι. Μάλιστα, λοιπόν. Εντάξει. Okay. Υπάρχει πρώτη κακή εμπειρία. Μάλλον και αυτό φαντάζομαι. Λοιπόν, ναι. Εγώ αν ήμουν στον Άρη, θα γέμιζα όλο το γήπεδο και τους διαδρόμους με φωτογραφίες από αυτά τα 4 χρόνια. Ναι. Όλοι όσοι είναι τώρα στην ομάδα, όλοι όσοι θα έρθουν να βλέπουν αυτά τα πράγματα. Γήπεδα που πήγε ομάδα, χωριά που πήγε ομάδα, χωρίς να θέλω επιτιμήσω τα χωριά, και εγώ από χωριό είμαι, έτσι κι αλλιώς είναι η καταγωγή μου. Να τα βλέπουμε, γιατί μόνο όταν βλέπεις, ακόμα και σε καθημερινή βάση, κάτι άσχημο, τότε θα προσπαθείς και θα κάνεις ό,τι περνάει από το χέρι σου για να μην το ξαναζείς. Να πω και κάτι άλλο όμως εγώ. Πέρα από τους ποδοσφαιριστές και προπονητές κτλ., να βάλουμε και κάποιες τέτοιες φωτογραφίες, να βάλουν και κάποιες φωτογραφίες στα διοικητικά γραφεία. Και εκεί εννοείται. Έτσι, γιατί, κοίταξε, εσύ λες για τους ποδοσφαιριστές. Αυτά καλό είναι να τα βλέπουν και άνθρωποι οι οποίοι τέλος πάντων χειρίζονται τις τύχες της ομάδας από υπεύθυνα πόστα. Γιατί κατά το παρελθόν, τουλάχιστον κατά την δική μου έτσι, γνώση, αυτοί οι άνθρωποι ήταν οι οποίοι υπονόμευσαν τέλος πάντων σε εγκληματικό βαθμό το μέλλον και την πορεία του Άρη. Δεν ήταν ούτε οι ποδοσφαιριστές που ήρθανε στον Άρη, ούτε οι προπονητές που ήρθανε. Έτσι. Προφανέστατα θέλω να πω πρέπει δηλαδή ότι... Πρέπει να είναι ένα συμμαζεμένο μαγαζί. Ακριβώς. Ο Άρης. Αυτό. Κοίταξε. Πρέπει να είναι ένα συμμαζεμένο μαγαζί και να μην δημιουργεί ανοίγματα. Και αν δεν μπορεί να αποφύγει, τουλάχιστον να μην δημιουργεί μεγάλα ανοίγματα.
Και ο κόσμος θα πρέπει αντίστοιχα, αν μου επιτρέπεις, να είναι υπομονετικός. Σίγουρα, ένας Άρης δεν είναι μια ομάδα, τέλος πάντων, να είναι για τις χαμηλές θέσεις της Super League, είναι για τη θέση 6 και πάνω, να πω εγώ. 5 και πάνω. Αλλά, έχοντας περάσει τη λέλαπα των 4 χρόνων στις χαμηλές κατηγορίες και τα δύο που όλοι λένε και ευλόγως τα λένε, που φυτοζωούσε στην Super League, έτσι, δεν πρέπει να ξεχνάει εύκολα ένας φίλος του Άρη που βρισκόταν η ομάδα. Αυτό που είπες δηλαδή με τις φωτογραφίες πρέπει να το κάνουν και οι φίλοι του Άρη, όχι μόνο οι παίκτες. Έτσι, και να μην έχουν υπέρογκες απαιτήσεις από την ομάδα τους, η οποία ταλαιπωρήθηκε τόσο πολύ τα προηγούμενα χρόνια. Κοίτα, γι' αυτό ξέρεις, γι' αυτό έχω πει ότι πρέπει να βγει να μιλήσει ο Καρυπίδης και να υιοθετήσει στόχους. Και να πει, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις στο τέλος της χρονιάς. Είναι σημαντικό αυτό. Συν ότι στο ελληνικό ποδόσφαιρο πλέον και με το επίπεδο της Super League να έχει πέσει αρκετά τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τα προηγούμενα που ήταν και ο Άρης. Δεν χρειάζεσαι πακτολό χρημάτων για να φτιάξεις ένα καλό και ανταγωνιστικό σύνολο. Μπορεί να χτυπήσει ακόμα και πεντάδα, έτσι. Παράδειγμα η φετινή ΑΕΚ. Παράδειγμα είναι η φετινή ΑΕΚ, η οποία πήρε πρωτάθλημα. Η οποία πήρε πρωτάθλημα με ένα ρόστερ έκτακτης ανάγκης, να το πούμε. Ναι, όσοι νομίζουν ότι. Και με τρεις διοργανώσεις, έτσι. Όσοι νομίζουν ότι ο Μελισσανίδης έβαλε τα πολλά τα λεφτά, κάνουν λάθος. Όχι, νομίζω είναι μια ομάδα με ρόστερ γύρω στα 6 με 7 εκατομμύρια ευρώ. Δεν το ξέρω σίγουρα. Αλλά... Θες ποδοσφαιρική σκέψη, γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να υπάρξει ένας τεχνικός διευθυντής. Και μιας και μιλάμε, Νίκο, για τεχνικό διευθυντή. Και θες και καλές επιλογές. Και να συνεχίσω, διακόπτω, γιατί να θυμίσω τον Άρη που είχε συγκροτηθεί τη σεζόν το καλοκαίρι του 2006, εκείνη η ομάδα με παίχτες όπως ο Τούτα, ο Τίνγκα, ο Γκιγέρμε Βαϊσχάιμερ και ο Νασιμέντο Μπελέμ και ο Παλαθουέλος συνεχεία το Γενάρη, κατάφερε και βγήκε τέταρτη. Με ένα πολύ χαμηλό μπάντζ. Εντάξει, υπήρχαν και κάποια μεγάλα συμβόλαια και στον Άρη της επόμενης σεζόν θα πρέπει να υπάρχουν κάποια μεγάλα συμβόλαια σε συγκεκριμένες θέσεις. Αλλά δεν πρέπει να ξεφύγεις και να σκορπάς χρήματα. Γιατί πρόσεξε, το παράδειγμα δεν είναι μακρινό. Έγινε πέρυσι αυτό ο Άρης που έφερε ονόματα, έδωσε κάποια χρήματα παραπάνω και τώρα ο Καρυπίδης πληρώνει δύο ομάδες. Σεζόν να πληρώνει δύο ομάδες και στην ουσία την φετινή που τράβηξε το Λούκι να την έχει αφήσει και κάποιους μήνες πίσω, φυσιολογικά βέβαια ο άνθρωπος, έτσι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Διάβασα, δεν ξέρω πού το διάβασα, δεν το θυμάμαι κιόλας, ότι πάλι αυτό που τέλος πάντων εγώ τώρα προσπαθώ να σου αλλιεύσω είδηση από ό,τι καταλαβαίνεις, αλλά εσύ πρέπει με νύχια και με δόντια να μην μου πεις, αλλά αν έχεις κάτι να μου πεις, πες το έτσι για την, και για τους φίλους ακροατές που μας ακούν αυτή την ώρα, ότι ο Άρης ξαναπροσανατολίζεται σε ιβηρικές τέλος πάντων λύσεις, και μάλιστα πιο συγκεκριμένα αυτό που τέλος πάντων διάβασα είναι για Ισπανό προπονητή και Ισπανό τεχνικό διευθυντή, με έναν από τους δύο να έχει περάσει και από την ομάδα. Μπράβο. Ναι. Εντάξει, δεν είναι δεδομένο, μπορεί να πούμε κάτι δεδομένο σαν αφορά το Ραούλ Μπράβο. Το ότι ήταν εδώ πέρα στο γήπεδο σίγουρα ήταν σήμερα στο γήπεδο Ραούλ Μπράβο. Για σημαίνει κάτι, ναι, ήταν στο γήπεδο σίγουρα. Και σημαίνει κάτι, δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο. Είναι πιθανό να αναλάβει πόσο στην ομάδα, νομίζω, ειδικά αν έρθει ο Πάκο Ερέρα. Να υπενθυμίσω στους φίλους ακροατές ότι ο Ραούλ Μπράβο, ασχέτως που έκλεισε την καριέρα του τέλος πάντων στις ελληνικές χαμηλές κατηγορίες, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει περάσει από τη. Είναι καταρχάς πρωταθλητής Ευρώπης, έχει Champions League. Ήταν στην ομάδα των Γκαλάκτικος. Εντάξει, μπορεί να μην ήταν υπερβασικούρα, αλλά ήταν στους 14 παίκτες του rotation της Real Madrid τότε, και είναι ένας παίκτης, ένας άνθρωπος, τώρα μια προσωπικότητα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ο οποίος, και αυτό είναι το ζουμί της υπόθεσης, έχει πάρα πολλές γνωριμίες. Ναι. Και ένας άνθρωπος ο οποίος προορίζεται για τεχνικός διευθυντής, και ας είναι η πρώτη φορά που θα το κάνει, δεν γνωρίζω αν έχει προϋπηρεσία σε αυτό ο Ραούλ Μπράβο. Δηλαδή το έχει κάνει. Όχι. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό και αυτό. Σαν, και γενικότερα νομίζω ότι, μιας και μίλησες για Πάκο Ερέρα, είναι μια πολύ ρεαλιστική αντιμετώπιση, καθότι αυτό το μοντέλο της Σεγούντα Διβιζιόν, εγώ θα πω, έτσι, με έναν προπονητή ο οποίος έχει ποδοσφαιρικό ρεαλισμό,
με 4-5 παίκτες καλούς επίπεδου σε γούντα να αποτελέσουν τέλος πάντων φτηνές πλην πολύ αξιόπιστες λύσεις για τον βασικό κορμό της ομάδας και με έναν τεχνικό διευθυντή ο οποίος να γνωρίζει και την νοοτροπία του προπονητή όντας και οι δύο Ισπανοί αλλά και την τοπική νοοτροπία καθότι αν και εφόσον ευδοκιμήσει ο Ραούλ Μπράβο είναι γνώστης της ελληνικής νοοτροπίας έτσι έχει περάσει αρκετά χρόνια στη χώρα μας οπότε γνωρίζει σε σημείο μάλιστα δεν το γνωρίζει να μιλάει και ελληνικά έτσι, ακριβώς δηλαδή ξέρει και τη γλώσσα οπότε νομίζω ότι και ο Νέτο δήλωσε δεν ξέρω αν το έχεις σε γνώση στην κρατική γλώσσα ότι θα ήθελα να συνεχίσει να βοηθήσει για μένα ο Άρης πρέπει να το εκμεταλλευτεί τον Νέτο ακριβώς. Τώρα δεν ξέρω ποιο πόστο θα το κάνει αλλά η παρουσία του Βραζιλιάνου μπορεί να είναι ευεργετική για τον Άρη 3-1 η Μίλαν. Απόψεις, μεγάλη Μίλαν. 3-1 η Μίλαν. Ναι. Με τον Κάλινιτς. Σίγουρα ο Άρης πρέπει να βρει έναν τρόπο να εκμεταλλευτεί τον Νέτο. Και τον Ρονάλντο Γκιάρο που συναντήθηκε και εκεί ήθελα να σε πάω. Είναι νομίζω σωστή η κατεύθυνση αυτή. Θα πρέπει να έρθει και σε... Πώς να το πω... με το πρόσφατο παρελθόν, το καλό παρελθόν σε επανεπικοινωνία... και να εκμεταλλευτεί όλα τα ονόματα ποδοσφαιριστές που δέθηκαν με το σύλλογο ή μη σαν ναι. Πρεσβευτές του ονόματος του σύλλογου. Φυσικά όλα αυτά, αν δεν όμως Νίκο συνοδευτούν από σοβαρή διοικητική συνέπεια, θα είναι δώρον άδωρον. Ναι. Έτσι. Οπότε το νούμερο ένα, όπως είπαμε... Όλα ξεκινούν από εκεί. Ακριβώς. Είναι στην διοίκηση, στην οργάνωση, στο οικονομικό, πολύ σημαντικό. Κάτι νοικοκυρεμένο. Ακριβώς. Γιατί και όποιος ο χύψη άνθρωπος που θα έρθει να βοηθήσει, αν δει τα καραγκιοζηλίκια, να μην πω χειρότερη έκφραση του παρελθόντος, μία, δύο, τρεις θα λακίσει. Και με το δίκιο του. Έτσι. Έτσι είναι. Ο κόσμος δεν αντέχει άλλο να ζήσει. Συν ότι μιλάμε για έναν κόσμο ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Ίσως και με δική του ευθύνη, θα πω εγώ, αλλά ποτέ δεν φταίει πάντα και μόνο ο κόσμος. Αλλά έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια ωριμότητα πλέον στο στρατόπεδο του Άρη. Πρέπει να υπάρχει μια ωριμότητα, πρέπει να υπάρχει υπομονή. Σε κάποιους μπορεί να ακουστεί άσχημα αυτή η λέξη. Ρεαλισμός θα έλεγα περισσότερο. Ρεαλισμός, ακριβώς. Ρεαλισμός θα έλεγα περισσότερο. Έρχονται καλύτερες μέρες σίγουρα, αλλά τις καλύτερες μέρες για να έρθουν όπως τις θες πρέπει να τις φτιάξεις εσύ. Μια καλύτερη μέρα δεν θα έρθει μόνη της. Ο Άρης δεν είναι μια ομάδα επίπεδου Κέρκυρας για παράδειγμα που ικανοποιείται απλά με την παρουσία του στην πρώτη εθνική. Ο Άρης είναι μια ομάδα που ανοίξει το Big Five του ελληνικού ποδοσφαίρου αυτή τη στιγμή, άσχετα από 4 χρόνια που ουσίαζε. Είναι στις 5 πιο εμπορικές ομάδες χώρας και αυτό είναι υπογεγραμμένο επί Super League πριν λίγα χρόνια και οφείλει να ανταποκριθεί σε αυτό το πράγμα. Και ξαναλέω, δεν χρειάζεται πολλά λεφτά για να φτιάξει μια καλή ομάδα. Όχι. Χρειάζεται ποδοσφαιρική σκέψη και σωστές επιλογές. Ποδοσφαιρική ευφυΐα. Ή βασικά τα μυαλά που νιώθουν από ποδοσφαιρική ευφυΐα να είναι σε θέσεις κλειδί, ούτως ώστε να... πώς να σου το πω, πληρώνεις ένα μισθό παραπάνω για να γλιτώσεις πολλούς μισθούς παραπάνω. Και, πω κάτι. Και αυτό είναι το μοντέλο του τεχνικού διευθυντή. Ναι, μαζί το λέγαμε χθες. Όταν αναθέτεις σε κάποιον άλλον την ευθύνη της ομάδας και τη δημιουργίας ενός ρόστερ, του δίνεις και την ευθύνη. Ακριβώς. Και διώχνεις την ευθύνη από πάνω σου. Ενώ το πάρει πάνω το Καρυπίδης και πάει στραβά, την ευθύνη θα την έχει αυτός. Εντάξει, όπως ας πούμε, για παράδειγμα, φέτος η φετινή χρονιά πήγαινε στραβά, η βασική ευθύνη θα ήταν στο Λεωφορείδη. Που ανέλαβε εξ ολοκλήρου τη συγκρότηση του ρόστερ, την επιλογή του προπονητή. Αυτή είναι η ουσία. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε, νομίζω, τουλάχιστον άλλη μία εβδομάδα. Σίγουρα. Μετά το μάτς με την Καρδίτσα, η λογική λέει ότι θα αρχίσουμε να έχουμε κάποια πράγματα. Θα έχουμε και ανακοινώσεις, δηλαδή. Και υπάρχει και πέρα τη λογική, βέβαια, που το λέει, υπάρχει και το πρέπει. Ναι. Γιατί ξαναλέω, με δεδομένο ότι ο Σούπερ Λίγκ ξεκινάει μετά το 15 Αύγουστο, ο Άρης θα ξεκινήσει την προετοιμασία του σε ένα μήνα και κάτι, δηλαδή 25 του Ιούνιου, σε ένα μήνα από τώρα, σε κάτι μέρες. Και έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνει. Ωραία. Νίκο, δεν ξέρω, έχουμε κάτι άλλο στο ρεπορτάζ, κάποιο πράγμα το οποίο αξίζει να αναφερθεί στον αέρα.
δεν υπάρχει κάτι άλλο έτσι άξιο αναφοράς. Μετά το τέλος του αγώνα μπήκε και ο κόσμος στο γήπεδο, όχι για πανηγυρισμούς και τέτοια, αλλά περισσότερο για να πάει να πάρει αυτόγραφα τους παίχτες, να πάνε όποιος μπορέσει να την πείσει, έτσι να το πω λαϊκά, καμιά φανέλα. Τώρα δεν ξέρω, όσοι τα κατάφεραν, μπράβο τους. Κοίταξε, γενικά να είμαι ειλικρινής, ποτέ δεν ήμουν έτσι οπαδός της εισβολής στο γήπεδο. Είτε αυτή γίνεται πριν είτε μετά τον αγωνιστικό. Ήταν διαφορετική εισβολή, εντάξει. Ναι, νομίζω ρε παιδί μου ότι τέλος πάντων οι οπαδοί είναι για την κερκίδα και οι ποδοσφαιριστές για το γήπεδο, εν πάση περιπτώσει. Αλλά ναι, εντάξει, τώρα σε τέτοιες στιγμές επιβάλλεται να γίνει και αυτό. Ωραία Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε για την συμμετοχή σου. Οτιδήποτε άλλο υπάρξει, παρεμβαίνεις. Έγινε. Καλή συνέχεια Νίκο, καλό ρεπορτάζ. Ήταν ο Νίκος Παπαδόπουλος από το Κλεάνθης Βικελίδης. Ο Νίκος Παπαδόπουλος που έκανε και τη μετάδοση του αγώνα για λογαριασμό του Λίμπερο και του All About Άρης φυσικά. Επιστρέφει λοιπόν ο Άρης στην Σούπερ Λίγκα. Ακούγεται, φημολογείται τέλος πάντων η επιστροφή στο Latin μοντέλο, στο σοβαρό όμως και όχι ανεξέλεγκτο Latin μοντέλο, με Ραούλ Μπράβο σαν τεχνικό διευθυντή και Πάκο Ερέρα σαν προπονητή. Βέβαια αυτά είναι φημολογίες μέχρι να έχουμε επίσημες ανακοινώσεις. Υπάρχει ένα παιχνίδι ακόμα για τον Άρη στην Football League, αυτό στην Καρδίτσα την επόμενη εβδομάδα, και από εκεί και πέρα θα υπάρξουν και στο κίτρινο στρατόπεδο ανακοινώσεις. 3-1 Μίλαν Φιωρεντίνα. Πάμε να δούμε, να ρίξουμε μια ματιά και στα υπόλοιπα παιχνίδια στο κουπόνι του στοιχήματος. Τελικό Μάλμε Χάκεν 2-0 για την Σουηδία, οπότε το βγάζουμε αυτό από την λίστα μας. Για την Τζούπιλερ του Βελγίου Άντερλεχτ Γκένκ 1-2, Club Brugge Gent 0-1. Αυτά τα παιχνίδια είναι στο 63ο λεπτό. Στο 59ο Σαρλερουά Σταντάρ Λιέγης 0-0. Όπως είπαμε πριν, Μίλαν Φιωρεντίνα 3-1, Κάλιαρη Αταλάντα 0-0, Κιέβο Βερόνα Μπενεβέντο, το παιχνίδι είναι στο 1-0. Το σκόρο άνοιξε 5 λεπτάκια πριν ο Ιγκλέζε για την Κίεβο. Σπαλ Σαμπτόρια 3-0, μάλιστα κάνει πάρτι η Σπαλ. Ο Αντενούτσι με πέναλτι άνοιξε το σκορ στο 5ο λεπτό. Με κόκκινη αποβλήθηκε ο Καπράρι από την Σαμπτόρια. Και στο δεύτερο ημίχρονο, στο 50 και 53ο λεπτό αντίστοιχα, η Γκράση και Αντενούτσι τριπλασίασαν τα τέρματα για την ομάδα της Σπαλ. Νάπολι Κροτόνε στο 56ο λεπτό 2-0. Από το πρώτο ημίχρονο το σκορ, με τους Μίλικ και Καγεχόν να σκοράνουν τα τέρματα για τους Ναπολιτάνους. Ουντινέζε Μπολόνια 1-0, το γκολ για την Ουντινέζε ο Φοφανά στο 30ο λεπτό, ήδη από το πρώτο ημίχρονο και αυτό το σκορ. Για την Σεγούντα στην Ισπανία, Αλκορκόν Ράγιο Βαγεκάνο 1-0 και Ρεάλ Σαραγώσα Αλμπαθέτε 4-1, τα παιχνίδια αυτά είναι στο 66ο λεπτό. Για το κύπελο της Πορτογαλίας, Aves Sporting Λισαβόνας 1-0, δεν ξέρω ποιο κύπελο είναι αυτό βέβαια. Για την Πρεμέρα Division στην Ισπανία έχει ξεκινήσει και είναι στο ημίχρονο το Ατλέτικο Μαδρίτης Eibar, το παιχνίδι βρίσκεται στο 1-1. Για την Eibar το σκορ άνοιξε ο Κίκε και για τους κυπελούχους Ευρώπης, την Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία αναδείχθηκε κυπελούχος Ευρώπης μέσα εβδομάδα, το παιχνίδι σοφάρισε ο Φερνάντο Τόρες στο 42ο λεπτό. Τώρα το παιχνίδι είναι στο ημίχρονο. Δεν έχουμε κάτι άλλο σημαντικό να αναφέρουμε, φυσικά, ότι για τον μικρό τελικό της Ευρωλίγκας, του Final Four της Ευρωλίγκας, εν τέλει η Ζαλγκίρης Κάουνας επικράτησε τη ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας με 77-79, έκανε μεγάλη επιστροφή η ΤΣΕΣΚΑ και προσπάθησε να το γυρίσει εντελώς το παιχνίδι, δεν τα κατάφερε και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η ομάδα του Σαρούνας Γιαστιγκεβίτσιους να πάρει το μετάλλιο, το χάλκινο μετάλλιο στην διοργάνωση της Ευρωλίγκας. Φυσικά σε μισή ωρίτσα περίπου από τώρα ο μεγάλος τελικός, Ρεάλ Μαδρίτης Φενέρμπαχτσέ
είναι το κορυφαίο παιχνίδι, μπασκετικό παιχνίδι της σεζόν. Δύο ομάδες οι οποίες άξια βρίσκονται στην κορυφή σαν φιναλίστ του τελικού. Και φυσικά νομίζω ότι θα συντονιστείτε κι εσείς στο συνδρομητικό για να δείτε αυτή τη φοβερή ματσάρα. Παμπλο Λάσο εναντίον... τώρα έχω πάθει ένα ψιλοκεφαλικό. Ζέλκο Μπράντοβιτς, συγγνώμη. Έτσι απλά σκεφτόμουν μέσα στο μυαλό του ραδιοφωνικού παραγωγού. Σκεφτόμουν πώς λέγεται αυτός ο Σέρβος, ο πολυτιτλούχος, ο οποίος σαν νευριάσει κοκκινίζει και γίνεται σαν μελιτζάνα. Και έτσι μου ήρθε το Ζέλκο Μπράντοβιτς. Φυσικά, Ρεάλ Μαδρίτης λοιπόν, Φενέρ Μπαχτσέ στις 9 η ώρα. Θα σας κρατάμε και εμείς εδώ ενήμερος. 4-1, 4-1 για την Φιωρεντίνα. Πάρτι κάνει η Φιωρεντίνα με τον Κουτρόνε, αν είναι καλά να σκοράρει. Μάλιστα, πάρτι για την Μίλαν στο Σανσίρο, μάλιστα, πολύ ωραίο γκολ. Κάθε την παλιά από πλάγια θέση στην κλειστή γωνία του τροματοφύλακα, έχει μεγάλη ευθύνη σε τουλάχιστον 2 από τα 4 τρέματα ο τροματοφύλακας της Φιωρεντίνα, μπορώ να πω, τουλάχιστον με βάση αυτά που βλέπω. Πάμε να δούμε και τον σκόρερ για την Μίλαν. Ο Κουτρόνο ήταν, σωστά τον είδα. Αυτά λοιπόν και από το Σαν Σίρο, εκεί όπου η Μίλαν κάνει πάρτι απέναντι στην Φιωρεντίνα. Πάμε να δούμε τι έγινε και σε όλα τα υπόλοιπα πρωταθλήματα νωρίτερα φυσικά. Βγάλαμε λίγο από τον αέρα, Γιάννη. Λοιπόν, στο ημίχρονο επίσης είναι και το Μούρθια Έλτσε για την Σεγούντα Διβιζιόν, το οποίο το αναφέραμε, στο 0-0 το παιχνίδι. Και φυσικά για την Λα Λίγκα, Ατλέτικο Μαδρίτης Ειμπάρ 1-1. Ακολουθεί στις 10 παρατέρατο το Μπαρτσελόνα Σοσιεδάδ. Τα αποτελέσματα της Ισπανίας από το κουπόνι του στοιχήματος είναι μια προσφορά της intervetten.gr, μια εταιρεία που σας δίνει τεράστια γκάμα στοιχηματικών επιλογών, επιλογή cash out και γρήγορες αναλήψεις. Είπαμε τα παιχνίδια της σέρια. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και στα άλλα ευρωπαϊκά και όχι μόνο πρωταθλήματα. Έτσι για να ολοκληρώσουμε και για το συγκεκριμένο μισάωρο. Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Αυτά λοιπόν τα παιχνίδια που παίζονται αυτήν την ώρα. Είμαστε εν αναμονή του μεγάλου τελικού της EuroLeague. Γκολ για την Αλκολοκόν 2-0 την Ράγιο Βαγιακάνο. Και αυτό το γκολ το πέτυχε το Ρίμπιο για τους Ισπανούς. Αυτά λοιπόν, εμείς να πάμε σε ένα διάλειμμα, αφού υπενθυμίσουμε φυσικά ότι χορηγός της εκπομπής μας είναι τα έπιπλα Παπαϊωάννου. Τα έπιπλα Παπαϊωάννου θα τα βρείτε στην Ευκαρπία, στον κεντρικό δρόμο της Ευκαρπίας, όπως βγαίνετε από την περιφερειακή, από τον κόμβο της περιφερειακής. Εκεί θα πάτε, θα σχεδιάσετε τα έπιπλα των ονείρων σας, βασισμένα στις απαιτήσεις του χώρου σας. Θα διαλέξετε από μια τεράστια γκάμα από τα ποιοτικότερα υλικά και περιφερειακά των επίπλων, όπως είναι τα χερούλια, γενικότερα οτιδήποτε μπορεί να κάνει το έπιπλο σας μοναδικό, και θα τα πάρετε με την ποιότητα κατασκευής, την εξαιρετική ποιότητα κατασκευής και τοποθέτησης από τα έπιπλα Παπαϊωάννου. Θα τα πάρετε σε πολύ καλές τιμές και με πάρα πολλές ευκολίες πληρωμής. Πάμε να ακούσουμε και το σποτάκι και πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε με το υπόλοιπο, με το δεύτερο ημίχρονο, μιας και είμαστε ακριβώς στη μέση της εκπομπής Αλληλούια, εδώ στον αέρα του Λίμπερο, σε 107.4 στα FM.
Επιστροφή λοιπόν εδώ στα στούντιο του Λίμπερος 107 και 4 στην ΑΦΕΜ. Ακούτε την εκπομπή Αλληλούια. Στο μικρόφωνο Μιχαήλ Άγγελος Νικολαίδης. Στην κονσόλα του ήχου ο Γιάννης Ζάτσης. Παρεούλα θα πάμε περίπου για μία μισή ώρα ακόμα, μέχρι και τις 10 το βράδυ εδώ από τη συχνότητα του Λίμπερο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή εκπομπή Αλληλούια. Μια προσφορά από τα έπιπλα Παπα Ιωάννου στην Ευκαρπία στην Αθηνά Σακύρη 6. Αν μιλάμε για καλό έπιπλο, θα πάτε μόνο στον Παπα Ιωάννου. 5 τα γκολ της Μίλαν, με τον Μποναβεντούρα να βάζει το 5ο γκολ. Και εσείς για να βάλετε πολλά γκολ στον τομέα των επίπλων, θα πάτε στην Ευκαρπία λοιπόν, στην Αθηνά Σακύρη 6, στον Παπα Ιωάννου, για να τα φτιάξετε εύκολα, να τα φτιάξετε όμορφα, να τα φτιάξετε ποιοτικά και φυσικά πάνω απ' όλα οικονομικά. Και να τα πάρετε στην ώρα που τα θέλετε και όχι 1, 2, 3, 5, 10 μήνες. Έχω ακούσει και τέτοια ακραία παραδείγματα για παραδόσεις επίπλων. Όχι, στο Παπα Ιωάννου θα σας πάρουν ακόμα και πριν την ημερομηνία που τα θέλετε, καθότι είναι από τις καλύτερες επιχειρήσεις στον τομέα του επίπλου στην Θεσσαλονίκη. Αυτός λοιπόν είναι ο χορηγός της εκπομπής Αλληλούια τα τελευταία 2 χρόνια και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Πάμε στο κουπόνι του στοιχήματος, εκεί όπου για το Βέλγιο. Anderlecht Genk είναι στο 1-2 στο 84ο λεπτό. Στο 86ο λεπτό το Club Brugge Gent μένει στο 0-1. Στο 81ο λεπτό Charleroi Standard Liège, το παιχνίδι είναι στο 0-0. Όπως είπαμε πριν, 5-1 το Milan Fiorentina, διασυρμός για τους Viola, της Fiorentina. Η Κάλιαρη με την Αταλάντα σε ένα παιχνίδι με γκολ και θέαμα 0-0. Λοιπόν, όλα αυτά τα παιχνίδια της Σέρια είναι στο 78ο λεπτό. Σπαλ Σαμπτόρια 3-1, μείωσε η Σαμπτόρια με τον Κονιάκη, αν το διαβάζω σωστά. Νάπολη Κροτόνε 2-0. Μιλίκ και Καγιεχόν από το πρώτο ημίχρονο δίνουν το σαφές προβάδισμα στους Ναπολιτάνους. Ουντινέζε Μπολόνια 1-0 παραμένει και αυτό το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο. Αυτά είναι τα παιχνίδια της Σέρια. Για την Πολωνία, για την πρώτη κατηγορία, Γκορνίκ Ζαμπρζέ Βίσλα Καργοβίας 1-0. Για Γκελόνια Μπιάλιστοκ Βίσλα Πλοκ 2-1. Κορώνα Κέλτσε Ζάκλεμπ Λιουμπίν 0-2 και Λεχ Πόσναν Λέγκια Βαρσοβίας 0-2. Όλα τα παιχνίδια για την Πολωνία είναι στο 77ο λεπτό. Για την Σεγούντα Διβιζιόν, στο 85ο λεπτό Αρκορκόν Ράγιο Βαγεκάνο 3-0 και στο 88ο λεπτό Ρεάλ Σαραγώσα Αλμπαθέτε 4-1. Για το κύπελλο της Πορτογαλίας, Άβες Sporting Λισαβόνας 1-0. Για την Primeira Division, Ατλέτικο Μαδρίτης Eibar, το παιχνίδι είναι εκεί που το αφήσαμε στο πρώτο ημίχρονο στο 1-1. Να υπενθυμίσουμε ότι τα τελικά αποτελέσματα της Ισπανίας είναι μια προσφορά της intervetten.gr, μια εταιρεία που σας δίνει τεράστια γκάμα στοιχηματικών επιλογών, επιλογή cash out και φυσικά γρήγορες αναλήψεις. Για την Βουλγαρία και την πρώτη κατηγορία, στο ημίχρονο Τσέσκα Σόφιας Στάρα Ζαγόρα 0-0, όπως επίσης και το Βερέγια Λεύσκη Σόφιας είναι και τα δύο στο 0-0. 0-0 λοιπόν για τις ομάδες της Σόφιας, για τους φίλους που παίζουν βουλγαρικό πρωτάθλημα. Εγώ προσωπικά δεν το προτιμώ. Και φυσικά πολλά πολλά ματσάκια τα οποία ξεκινάνε σε λίγα δευτερόλεπτα για διάφορες κατηγορίες και χώρες. Αυτό ήταν το κουπόνι του στοιχήματος. Να υπενθυμίσουμε νωρίτερα για το μπάσκετ. Η Ζαλγκίρις του Κάουνας έκανε αυτό που φάνταζε μέχρι και το τρίτο δεκάλεπτο αυτονόητο. Πήρε τη νίκη απέναντι στην ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας με 79-77. Ζωρίστηκε λίγο στο τέλος, αλλά τα κατάφερε και έτσι είναι η ομάδα η οποία παίρνει το χάλκινο μετάλλιο στην Ευρωλίγκα. Εκεί όπου φυσικά το κλίμα δεν είναι καθόλου καλό για τον Δημήτρη Ιτούδη, ο οποίος γενικότερα μετά από αυτή την τρόπο την αποτυχία στο Final Four
ας πούμε ότι η θέση του δεν είναι και τόσο εξασφαλισμένη. Συγκεκριμένα ο Άρον Τζάκσον, ο πρώην παίκτης της ΤΣΚΑ, παρακολούθησε το μικρό τελικό της ομάδας, της πρώην ομάδας του με την Ζαλγκίρις, και είπε ειρωνικά για τον Έλληνα προπονητή ότι «Ελάτε παιδιά, δώστε του ακόμα μια ευκαιρία, θέλω να τον ευχαριστήσω επειδή με ξεφορτώθηκε την κατάλληλη στιγμή». Γενικότερα σχολιάζει και ένας φίλος των της ΣΚΑ Μόσχας από κάτω από το σχόλιο του παίκτη, του πρώην παίκτη, ότι ο Ιτούδης πρόκειται να απολυθεί από τη ΣΚΑ. Δύσκολα λοιπόν τα πράγματα για τον Δημήτρη Ιτούδη. Γενικότερα στις Ζαλγκίρις έχουν διάφορα παράπονα από την Ευρωλίγα. Ο Σβέντ δεν ήταν σύμφωνος με την απόφαση της EuroLeague να τον επιλέξει στη δεύτερη και όχι στην πρώτη καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης. Εντάξει, νομίζω ότι γενικότερα είναι μια ευχάριστη ατμόσφαιρα εκεί οι Ρώσοι. Εντάξει, βέβαια με τόσα λεφτά που βάζουν, τα επόμενα χρόνια κάποια στιγμή θα ξαναπροταγωνιστήσουν στην διοργάνωση, και τώρα πρωταγωνιστούν, απλά είναι έτσι από τις ομάδες οι οποίες τα τελευταία χρόνια, εν πάση περιπτώσει, τα τελευταία δύο τουλάχιστον, δεν έχουν καταφέρει και να κάνουν αυτό που κάποτε θα φάνταζε αυτονόητο, δηλαδή η κατάκτηση του τροπαίου. Αλίευσα λοιπόν ένα πολύ όμορφο, τέλος πάντων και συγκινητικό θέμα για έναν παίκτη ο οποίος πέρασε και από την χώρα μας πριν από κάποια χρόνια. Ο λόγος φυσικά για τον πρώην μέσο του Αστέρα Τρίπολης, τον Ισραήλ Νταμόντε, ο οποίος γενικότερα σε όλες τις ομάδες που έχει πάει στην Αργεντινή, Arsenal Sarandí, Estudiantes, Nacional Huracán, στις ομαδικές φωτογραφίες δεν κοιτά ποτέ στην κάμερα μπροστά, κοιτάει πάντοτε στραβά, δηλαδή στο πλάι. Ο λόγος για τον οποίο δεν κοιτά είναι ιδιαίτερα ανθρώπινος και συγκινητικός. Ο Ισραήλ Νταμόντε τιμάει με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη του αδερφού του Νταβίδ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2009 σε τροχαίο. Ο Νταβίδ ήταν αλήθωρος, μάλιστα, και ο Ισραήλ βρήκε έτσι τον τρόπο να τιμήσει τη μνήμη του αδερφού του. Γενικότερα νομίζω ένα ιδιαίτερα συγκινητικό θέμα. Εντάξει, το ποδόσφαιρο πάνω απ' όλα είναι και άνθρωποι, ξέρετε, πέρα από ομάδες και φανέλες και τα λοιπά, και νομίζω ότι όσο περισσότερο δίνουμε ανθρώπινη διάσταση στο άθλημα αυτό, τόσο θα φεύγουν οι καφρίλες, να το πω έτσι, από την επικαιρότητα, και θα γίνει ένα άθλημα έτσι όπως ακριβώς τουλάχιστον το θέλουμε εμείς. Διαβάζω σε 9 της ημέρας ότι στη σύλληψη δύο ατόμων για την επίθεση κατά του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη προχώρησε σήμερα το απόγευμα η Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για δύο άτομα τα οποία είχαν προσαχθεί νωρίτερα, και μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης η Διεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης προχώρησε στη σύλληψή τους. Πρόκειται για έναν 20χρονο και έναν 36χρονο Έλληνες υπηκόους, εκ των οποίων ο δεύτερος έχει καταγωγή από τη Γεωργία. Κατά τη διαδικασία, ο 20χρονος ομολόγησε λέγοντας: «Θόλωσα που τον είδα, μου άναψαν τα λαμπάκια με αυτά που είχε πει για το ολοκαύτωμα και άρχισα να τον χτυπάω». Σύμφωνα με τη δικογραφία από τη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας που ενήργησε την προανάκριση, οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται κατά περίπτωση για διατάραξη οικιακής ειρήνης, απρόκλητη σωματική βλάβη και διακεκριμένη περίπτωση φθοράς. Συνεχίζονται την ίδια στιγμή οι έρευνες της αστυνομίας για την ταυτοποίηση και άλλων ατόμων που εμπλέκονται στο επεισόδιο και εξετάζεται ο βαθμός συμμετοχής τους στην επίθεση εναντίον του Δημάρχου Θεσσαλονίκης. Οι δύο συλληφθέντες, τέλος διαβάζουμε, θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Και λίγοι ήταν οι συλληφθέντες. Ζούμε σε μια εύνομη κοινωνία.
και τέτοιου είδους τραμποκισμοί είναι αξιόπινες πράξεις και θα έπρεπε να τιμωρούνται από τον νόμο ανάλογα. Έτσι. Δεν θεωρώ ότι το θόλωμα επαρκεί αιτία για να τέλος πάντων επιτεθείς απρόκλητα σε κάποιον άνθρωπο, ό,τι και να έχει πει, ό,τι και να έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος. Αν ήταν να χρησιμοποιούμε τη βία για οποιονδήποτε διαφωνούμε, αυτή τη στιγμή δεν θα υπήρχε άνθρωπος πάνω στον πλανήτη Γη. Το κάνουν πολύ πετυχημένα σε κάποιες άλλες γωνιές του κόσμου να αλληλοσκοτώνονται για τέτοιου είδους ζητήματα. Άμα θέλετε εσείς οι λίγοι που επιλέγετε τη βία και σας αρέσει τόσο πολύ, μπορείτε, αν θέλετε, να πάτε σε αυτές τις γωνιές του κόσμου και να, τέλος πάντων, να δοκιμάσετε εκεί την τύχη σας. Τέλος πάντων, ένα πολύ δυσάρεστο ζήτημα αυτό και νομίζω ότι πραγματικά έτσι λειτουργήσε αυτό που λέμε η ψυχολογία του όχλου. Ένας, δύο, τρεις θα πήγαν, θα ξεκινήσουν το περιστατικό, είδαν κι άλλοι, σου λέει εδώ βαράτε κόσμο, όπως συνήθως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά παρόλα αυτά η αστυνομία πρέπει να κάνει το έργο τους, πρέπει να συλληφθούν αυτοί που συμμετείχαν στο λιντσάρισμα του Δημάρχου και γενικότερα πρέπει να καταλάβουμε πλέον σε αυτή τη χώρα ότι δεν υπάρχουν, δεν μπορείς να κάνεις αυτό που θέλεις και να μένεις ατιμόρυτος. Για όλα τα πράγματα σε αυτή τη ζωή υπάρχουν επιπτώσεις, όπως και γι' αυτό. Και εν πάση περιπτώσει, όταν επιχειρείς με τη βία, θα λάβεις βία. Μάχερα ανέδικος, μάχερα θα λάβεις, που είναι και η γνωστή φράση άλλωστε. Και δεν νομίζω ότι είναι τρόπος αυτός για μια πολιτισμένη κοινωνία να λύνει τα ζητήματά της. Λοιπόν, για το πρωτάθλημα του Βελγίου πάμε να δούμε τα παιχνίδια τα οποία είναι τελικά. Μπριζ Γάνδη τελικό 0-1. Το σκορ για την Γάνδη είχε ανοίξει ο Κούμπο στο 28ο λεπτό. Τελικό λοιπόν το σημειώνεται αυτό το παιχνίδι. Τελικό επίσης και το Anderlecht Genk 1-2. Τα δύο τέρματα για την Genk στο πρώτο ημίχρονο με τους Wouters και Trossard. Για την Anderlecht μείωσε ο Τιόντορτσικ στο 53ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Τελικό λοιπόν και αυτό το παιχνίδι. Στο 96ο λεπτό βρίσκεται το Σαρλερουά Σταντάρ Λιέγης. Το παιχνίδι είναι στο 0-0. Είμαστε δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί και αυτό το παιχνίδι. Στις καθυστερήσεις επίσης είναι και όλα τα παιχνίδια της Σέρι Α, εκεί όπου Μίλαν Φιωρεντίνα 5-1, Κάλιαρη Αταλάντα 1-0. Άνοιξε το σκορ η Κάλιαρη με τον Τσεπιτέλη στο 87ο λεπτό. Έχουμε λοιπόν αλλαγή σε αυτό το παιχνίδι. Κιέβο Βερόνα Μπενεβέντο 1-0, με τον Ιγκλέζε στο 50 Κιέβο μπροστά. Σπαλ Σαμπτόρια 4-1. Στις καθυστερήσεις η Σπαλ διατήρησε το προβάδισμα τριών τερμάτων απέναντι στη Σαμπτόρια, η οποία είχε μειώσει προσωρινά με τον Κονιάκη στο 66ο λεπτό. Άρα λοιπόν Σπαλ Σαμπτόρια 4-1 το σκορ. Νάπολη Κροτόνε 2-1 και Νάπολη Κροτόνε στις καθυστερήσεις σκοράρει και κάνει το παιχνίδι, βάζει φωτιά στο παιχνίδι με τον Τουμινέλο, έληξε το Μίλαν Φιωρεντίνα, είναι τελικό. 5-1 λοιπόν οι Μιλανέζοι κερδίσανε τους Φλωρεντίνους και φυσικά Ουντινέζε Μπολόνια, και αυτό στις καθυστερήσεις το παιχνίδι είναι 1-0 από τον γκολ του Φοφανά στο πρώτο ημίχρονο. Περιμένοντας να λήξουν τα παιχνίδια, έληξε και το Sporting Σαλερουά Σταντάρ Λιέγης 0-0, οπότε μπορούμε να το βγάλουμε και αυτό από την λίστα μας, όπως επίσης και το Μίλαν Φιωρεντίνα που έληξε. Για το κύπελλο της Πορτογαλίας η Άβες έκανε 2 τα τέρματά της απέναντι στην Sporting Λισαβόνας, με τον Γουέδες και τα 2 τέρματα για την Άβες. Ατλέτικο Μαδρίτης Eibar για το πρωτάθλημα της Ισπανίας 2-2, με την Ατλέτικο να έχει και κόκκινη κάρτα.
να πούμε τη διακύμαση του σκορ. Το 1-0 έκανε για την Eibar ο Κίκε Γκαρσία στο 35ο λεπτό. Ισοφάρισε ο Φερνάντο Τόρες στο 42ο λεπτό και αυτό ήταν το σκορ του ημιχρόνου. Στο δεύτερο ημίχρονο, στο 60ο λεπτό, ο Φερνάντο Τόρες έκανε 2 τα τέρματα της Ατλέτικο Μαδρίτης και πήρε το προβάδισμα κάνοντας το σκορ 2-1. 3 λεπτά αργότερα αποβλήθηκε ο Λούκας Ερνάντες με απευθείας κόκκινη. Έτσι. Και στο 70ο λεπτό, ο Ρούμπεν Πένια έκανε το 2-2 για την Eibar. Eibar Ατλέτικο Μαδρίτης 2-2. Το τελικά αποτελέσμα της Ισπανίας είναι μια προσφορά της intervetten.gr, μια εταιρεία που σας δίνει τεράστια γκάμα στοιχηματικών επιλογών, επιλογή cash out και γρήγορες αναλήψεις. Τα υπόλοιπα παιχνίδια δεν έχουμε κάτι το εξαιρετικό, οπότε νομίζω είναι και μια καλή ευκαιρία να πάμε σε διάλειμμα. Αφού υπενθυμίσουμε φυσικά ότι ο χορηγός μας είναι τα έπλα Παπαϊωάννου, θα ακούσετε το σποτάκι σχετικά. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε με την τελευταία ώρα του Αλληλούια εδώ από τη συχνότητα του Λίμπερο στους 107 και 4 στα FM. Επιστρέφουμε λοιπόν για την τελευταία ώρα του Αλληλούια. Μιχαήλ Άγγελος Νικολαίδης στο μικρόφωνο, Γιάννη Ζάτση στην κονσόλα του ήχου, παρεούλα για ακόμη μία περίπου ώρα εδώ από τη συχνότητα του Λίμπερο στους 107 και 4 στα FM. Έχει ξεκινήσει το Real Madrid της Fenerbahçe. Οι Τούρκοι, ο Θεός να τους κάνει Τούρκους, τέλος πάντων η ομάδα της πόλης είναι μπροστά με 11-6-11, καθώς τυπικά γηπεδούχος είναι η Real Madrid της. Γενικότερα δύο πολύ ποιοτικά ρόστερ, αλλά η Φενέρ θέλησε έτσι από πολύ νωρίς να κάνει αισθητή την παρουσία της και ξεκίνησε πιο δυναμικά το παιχνίδι. Θα σας ενημερώνουμε φυσικά για την πορεία του συγκεκριμένου αγώνα. Εδώ θα είμαστε τουλάχιστον μέχρι και το ημίχρονο του παιχνιδιού. Και νωρίτερα είχαμε σύνδεση με το Κλεάνθης Βικελίδης, εκεί όπου σήμερα έγινε η 33η αγωνιστική της Football League. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα αποτελέσματα της Football League. Κισαμικός Απόλλων Λάρισας 7-0, Δόξα Δράμας Σπάρτη 7-0, Εργοτέλης Εγινιακός 5-1, σώθηκε ο Εργοτέλης, Καλυθέα Τρίκαλα 0-1, Καραϊσκάκης Απόλλων Πόντου 2-1 με κόκκινη για τον Απόλλων Πόντου, Παναχαϊκή Αναγέννηση Καρτίτσας 4-1, Άρης Πανσεραϊκός 2-0 και εκτός ανεφαγόνος ο Πανεγιάλιος έπαιζε με τον Αχαρναϊκό 0-3 στα χαρτιά και Βέρεια Όφη επίσης 0-3. Στη βαθμολογία ο Όφη βρίσκεται πρώτος με 83 βαθμούς και στη δεύτερη θέση ο Άρης με 82 βαθμούς παραπόδα. Στη τελευταία αγωνιστική Όφη Σπάρτη και Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης, σε μια αγωνιστική η οποία δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει τη συγκεκριμένη σειρά. Στην τρίτη θέση Παναχαϊκή, Κισαμικός τέταρτη θέση με 61 βαθμούς, Παναχαϊκή με 70 να υπενθυμίσουμε, και από εκεί και πέρα Δόξα Δράμας με 60 βαθμούς, σώθηκε όπως είπαμε ο Εργοτέλης. Αυτή τη στιγμή στο γκρουπ του υποβιβασμού είναι αρκετές ομάδες, αλλά νομίζω ότι για ομάδες μόνο για τον Ιγνιακό ίσως έχει αξία. Όφη Σπάρτη, με την Σπάρτη να θέλει πάση θυσία νίκη για να σιγουρέψει την παραμονή της στην κατηγορία, και η Αναγέννηση Καρδίτσας θα θέλει νίκη απέναντι στον Άρη, και η Σπάρτη απέναντι στον Όφη. Μένει να δούμε τι θα γίνει σε αυτά τα δύο παιχνίδια, καθότι ο Γυναικός παίζει με την Παναχαϊκή και έτσι δημιουργείται μια τριπλέτα από αγώνες οι οποίοι ναι μεν δεν έχουν δεν κάνουν τη διαφορά όσον αφορά την κορυφή της Football League, κάνουν όμως τη διαφορά όσον αφορά τον υποβιβασμό, καθότι η Αναγέννηση Καρδίτσας, η Σπάρτη και ο Γυναικός που έχουν τριπλή ισοβαθμία 40 βαθμούς στην 13η θέση με τον Αιγινιακό λόγω χειρότερης αναλογίας στα γκολ υπέρ και στα γκολ κατά,
να είναι στη θέση που υποβιβάζεται. Είναι στο γκρουπ του υποβιβασμού. Και είναι πραγματικά η μόνη θέση που παίζεται. Τρεις ομάδες στους 40 βαθμούς και μία ομάδα από τις τρεις θα πέφτει. Και οι τρεις αυτές ομάδες λοιπόν παίζουν αντίστοιχα με τις τρεις κορυφαίες ομάδες της κατηγορίας. Τον Άρη, τον Όφη και την Παναχαϊκή. Και μένει να δούμε ποια από τις τρεις ομάδες θα σωθεί. Άρα έχουμε λοιπόν τρία παιχνίδια με ενδιαφερόμενες τις ομάδες που παλεύουν για τη σωτηρία τους και φυσικά αδιάφορες ή τέλος πάντων όχι τόσο ενδιαφερόμενες τις ομάδες οι οποίες έχουν τέλος πάντων τερματίσει στην κορυφή της βαθμολογίας. Όλες οι ομάδες από εκεί και κάτω έχουν υποβιβαστεί και μαθηματικά. Πανσεραϊκός, Πανεγιάλιος, Καλυθέα, Βέρεια και Χαρναϊκός, οι οποίοι σταματήσαν κιόλας να παίζουν, είναι οι ομάδες που υποβιβάζονται και μένει να δούμε τι θα γίνει με τις αναδιαρθρώσεις των κατηγοριών, καθότι τα φαινόμενα με ομάδες που ξεκινάνε τη σεζόν και δεν την τερματίζουν είναι πάμπολα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Αυτά λοιπόν από την από την Football League, εκεί όπου ο Φικάρης πήρανε την, εδώ και αρκετές αγωνιστικές την άνοδο και επί της ουσίας στη τελευταία αγωνιστική το μόνο που μένει είναι να ξεκαθαρίσει ποια ομάδα θα τερματίσει στην πρώτη θέση της κατηγορίας. Και μιας και ο τελικός Ευρωλίγκας πηγαίνει πόντο-πόντο με τον Ρούντι να ισοφαρίζει το παιχνίδι σε 15-15, 1-38 πριν από τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, σε ένα παιχνίδι φωτιά, κυριολεκτικά ένα πολύ ωραίο μάτς με δυνατές άμυνες, ιδιαίτερο πάθος των παικτών ένθεν κακήθεν, δηλαδή και από την μεριά της Φενέρμπαχτσέ και από τη μεριά της Ρεάλ Μαδρίτης. Αλλάζουμε άθλημα και πάμε να δούμε το ποδόσφαιρο, το πολύπαθο ποδόσφαιρο. Φέτος προβιβάστε και ο Άρης και ο Όφη, δύο ιστορικές ομάδες στη Super League. Φυσικά για εμάς εδώ στη Θεσσαλονίκη ο Άρης είναι αυτός που κλέβει την παράσταση μετά από 4 χρόνια και μετά από σε σύνολο 6 χρόνια επιστρέφει στην ας το πούμε στην elite, την ποδοσφαιρική elite. Μια ποδοσφαιρική elite όμως η οποία τα τελευταία αυτά χρόνια έχει υποστεί ούκο λίγα πλήγματα στο κύρος της. Έτσι, δεν έχει καμία σχέση με την προηγούμενη δεκαετία, έχει φτωχύνει να το πούμε έτσι στο ποδόσφαιρο. Θυμάμαι την προηγούμενη δεκαετία όλες οι ομάδες είχαν εξαιρετικά ρόστερ, παίκτες ακόμα και σε μικρομεσαίες ομάδες παγκοσμίας εμβέλειας, έτσι. Και σε μια προσπάθεια να ξαναζωντανέψει το άθλημα και να το κάνει ελκυστικό, υπάρχει μια σκέψη έτσι, για αναδιάρθρωση της κατηγορίας. Διαβάζω λοιπόν ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο contra.gr, το οποίο παρουσιάζει όλα τα δεδομένα σε σχέση με την αναδιάρθρωση, με μοναδικό δεδομένο ότι τη σεζόν 2019-2020, δηλαδή όχι αυτή που μας έρχεται, την επόμενη, την μεθεπόμενη σεζόν, οι ομάδες στη Super League θα είναι 12. Λοιπόν, όπως είπαμε, στόχος των ηθινόντων του ελληνικού ποδοσφαίρου, της Super League, της ΕΠΟ αλλά και του Υπουργείου Αθλητισμού είναι η μεγάλη κατηγορία να έχει μόλις 12 ομάδες από τη σεζόν 2019-2020, έτσι ώστε το πρωτάθλημα να γίνει πιο ανταγωνιστικό. Το πώς θα επιτευχθεί αυτό είναι ακόμη θέμα διαβούλευσης μεταξύ όλων των εμπλεκομένων. Δύο ιδέες διαβάζουμε ότι έχουν πέσει στο τραπέζι. Η πρώτη και η βασικότερη, η επικρατέστερη δηλαδή μέχρι στιγμής, προβλέπει ότι την επόμενη σεζόν θα παίξουν στη Super League 16 ομάδες, όσες ακριβώς και φέτος. Μόνο που θα υποβιβαστούν οι 6. Δηλαδή, να το πούμε πρακτικά, το 1/3 των ομάδων που θα παίξουν του χρόνου στη Super League θα υποβιβαστούν. Με τις δύο ομάδες που θα υποβιβαστούν από τη Football League φτάνουμε στο μαγικό αριθμό 12 και έτσι ούτε γάτα ούτε ζημιά. Υπάρχουν όμως δύο βασικά προβλήματα, διαβάζουμε σχετικά με αυτό.
κάποιες από τις ομάδες που θα υποβιβαστούν θα χάσουν τη μάχη του πρωταθλήματος από πολύ νωρίς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την αξιοπιστία του πρωταθλήματος. Δηλαδή, θα βλέπουν ότι έχουν υποβιβαστεί, μιας και όταν υποβιβάζονται 6, κάποιες ομάδες θα φύγουν πολύ νωρίς. Ό,τι έγινε φέτος στη Football League που υποβιβάστηκαν 6 ομάδες, ενώ την ίδια ώρα ο ανταγωνισμός στην Football League θα είναι μειωμένος. Η άλλη, η δεύτερη πρόταση, προβλέπει κάτι εντελώς πρωτοποριακό. Να μην υποβιβαστεί καμία ομάδα από την Super League, Κέρκυρα και Πλατανιάς να μείνουν, και να διεξαχθεί ένα πρωτάθλημα 20 ομάδων με τη συμμετοχή των 4 πρώτων της Football League, οι οποίες θα χωριστούν σε 2 ομίλους των 10. Οι πρώτοι 5 κάθε ομίλου θα παίξουν για το πρωτάθλημα και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, και οι τελευταίοι 5 του κάθε group για την αποφυγή του υποβιβασμού. Το σχέδιο αυτό, διαβάζουμε στο Contra.gr, έπεσε στο τραπέζι από μεγάλη ΠΑΕ, αλλά δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες εφαρμογής από την άποψη ότι πουθενά στην Ευρώπη δεν διεξάγεται το πρωτάθλημα κατά αυτόν τον τρόπο. Επίσης, θα είναι τρομερά άδικο για τις ομάδες που σώθηκαν φέτος, Λαμία, Απόλλωνα, να παραμείνουν τελικά στην κατηγορία, Κέρκυρα και Πλατανιάς, αν και στο γήπεδο υποβιβάστηκαν. Όπως και να έχει, πάντως, η εβδομάδα που αρχίζει αύριο, τη Δευτέρα, θα φέρει εξελίξεις. Δεν αποκλείεται λοιπόν μέσα στην εβδομάδα, με βάση αυτά που διαβάζουμε, να ακούσουμε και εναλλακτικές στα παραπάνω σχέδια. Όλοι όμως οι συμβαλόμενοι στις συγκεκριμένες συζητήσεις κρατούν προς το παρόν τα χαρτιά τους κλειστά. Μάλιστα, δεν είχα γνώση ότι θα είναι τόσο σύντομο και ότι είναι η λυμένη απόφαση και από την Λίγκα και από την ΕΠΟ, αλλά και από την κυβέρνηση, η μεγάλη κατηγορία να έχει 12 ομάδες από την μεθεπόμενη σεζόν. Νομίζω ότι το σενάριο το πρώτο είναι το επικρατέστερο, αν και θεωρητικά νομίζω ότι θα ήταν πιο ομαλό αυτό να γίνει σε 2 διαδοχικά χρόνια. Δηλαδή να μην γίνει από τη μεθεπόμενη, να γίνει από την παραμεθεπόμενη και κάθε χρόνο να πέφτουν 4 και όχι 6 ομάδες. Νομίζω ότι αυτό με τις 6 ομάδες θα είναι λίγο, τέλος πάντων, άδικο για κάποιες ομάδες οι οποίες με νύχια και με δόντια κρατήθηκαν στην κατηγορία. Όπως διαβάσαμε και όπως ακούσαμε πριν, ο Δημήτρης Πανός, ο προπονητής του Άρη, είπε αυτό που όλοι εδώ και πολύ καιρό το συζητάνε και το λέμε ανοιχτά, αλλά δεν έχει γίνει ακόμα επίσημη ανακοίνωση. Μάλλον, λέει, δεν θα βρίσκομαι εδώ του χρόνου στη συνέντευξη τύπου, το ακούσαμε άλλωστε. Αλλά είπε ότι όποιος περνάει από τον Άρη αποκτά αριανά αισθήματα. Αυτά δήλωσε ο Δημήτρης Πανός στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι, κατά πως φαίνεται, σαν προπονητής του Άρη. Ένας Άρης ο οποίος, όπως είπαμε πριν και στην σύνδεση που είχαμε με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, θα κινηθεί ξανά σε Λάτιν μονοπάτια. Το μεταξύ, η Ρεάλ Μαδρίτης γυρνάει το παιχνίδι και κάνει το 23-17 αυτή τη στιγμή με τον Τέιλορ, με ένα εξαιρετικό, μια εξαιρετική αντεπίθεση και ένα κάρφωμα μετά από ασίστ του Ρούντι Φερνάντες, και Σέρχιο Γιούγι βλέπω μέσα στην πεντάδα με όλα τις τα αστέρια και, με όλα τους τα αστέρια και οι δύο ομάδες. Έχει πάρει τα πάνω της η Ρεάλ Μαδρίτης. Για να δούμε τι θα γίνει. Θα κάνει το repeat η Φενέρ ή εξαιρετική assist του Σέρχιο Γιούι στον Ταβάρες, περνώντας πρακτικά με μια χαμηλή παλιά όλη την άμυνα της Φενέρ Μπαχτσί, και 25-17 για τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς να παίρνει time out. Και με ευκαιρία αυτό το time out πάμε να δούμε εμείς τι γίνεται στα παιχνίδια που παίζουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Δεν είναι και πάρα πολλά, οπότε θα είμαστε αρκετά σύντομοι. Για τα βουλγάρικα παιχνίδια, οι δύο ομάδες της Σόφιας κερδίζουν με το ίδιο σκορ. ΤΣΕΣΚΑ Σόφια, Στάρα Ζαγκόρα 1-0, με τον Ντεσπότοφ να έχει ανοίξει το σκορ για τους για την ΤΣΕΣΚΑ. Και Λεύσκη Σόφια, Βερέγια Λεύσκη Σόφια 0-1, με τον Παουλίνιο να έχει ανοίξει το σκορ για την ομάδα της Σόφιας. Για την πρώτη κατηγορία του Εκουαδόρ, Nacional Quito 1-1. Για την δεύτερη κατηγορία της
Γαλλίας, Αζαξιό, Χαύρη 1-1. Για την πρώτη κατηγορία της Ουρουγουάης, Ντανούμπιο, Τσέρο 0-1. Ξεκίνησαν εδώ και αρκετή ώρα τα παιχνίδια της Ρουμανίας, Κλουζ, Κωνσταντα 0-0, Στουντεντέσκ και Κραϊόβα 1-2 και Στεάου Βουκουρεστίου, Άστρα Γεωργίου 1-0, μόλις για την Στεάουα. Για την Σεγούντα Division Κόρδοβα Αλμερία το παιχνίδι είναι στο 1-0, με τον Γκουαρδιόλα Ναβάρο να έχει ανοίξει το σκορ πριν από 2 λεπτά για την Κόρδοβα. Για το MLS Μινεσότα και Kansas City βρίσκονται στο 1-1. Και φυσικά το τελευταίο παιχνίδι για την πρώτη κατηγορία της Uruguay, Racing Club Atlético Phoenix 0-0 στο 28 λεπτό. Αυτά είναι τα παιχνίδια από το κουπόνι του στοιχήματος. Έχει ξεκινήσει ξανά το Real Madrid's Fenerbahçe για τον τελικό της Ευρωλίγκας. Εμείς να πάμε σε ένα διάλειμμα, αφού υπενθυμίσουμε πρωτού πάμε σε διάλειμμα, ότι χορηγός της εκπομπής Αλληλούια, την οποία ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τη συχνότητα του Λίμπερο σε 107 και 4 στα FM, είναι τα έπιπλα Παπαϊωάννου. Θα τους βρείτε στην Ευκαρπία, στο κεντρικό δρόμο της Ευκαρπίας, στην Αθηνά Τσακίρη 6. Εκεί που θα πάτε θα δείτε τα υπέροχα έπιπλα που έχουν στην έκθεσή τους και ιδιαίτερα τις εξαιρετικές σύγχρονο design κουζίνες, αλλά και όχι μόνο, έτσι υπάρχει και το πιο ρουστικ. Όλα τα είδη και όλα τα στυλ κουζίνας θα τα βρείτε εκεί πέρα, κατασκευασμένα υπέροχα, με τα καλύτερα υλικά. Θα κάνετε την κουζίνα και τα έπιπλα των ονείρων σας σχεδιασμένα στις απαιτήσεις του χώρου σας και θα τα πάρετε σε πολύ καλές τιμές και με πολλές ευκολίες πληρωμής. Τηλέφωνο της επιχείρησης 2310-6836-63. Πάμε να ακούσουμε το spot, πάμε και σε διάλειμμα και επανερχόμαστε με το τελευταίο μισάωρο του Αλληλούια εδώ στον Λίμπερο στους 107 και 4 στα FM. Λοιπόν, επιστρέψαμε τελευταίο 20 λεπτό εδώ στον αέρα του Λίμπερο στους 107 και 4 στα FM για την εκπομπή Αλληλούια. Στο μικρόφωνο Μιχαήλ Άγγελος Νικολαίδης και στην κονσόλα του ήχου ο Γιάννης Ζάτσης. Βλέπουμε το τελικό της Ευρωλίγκας. Είμαστε 1 λεπτό και 45 δευτερόλεπτα πριν από το ημίχρονο και το παιχνίδι πάει πόντο-πόντο. Ρεάλ Μαδρίτης Φενέρμπαχτσε 35-34 με 1,5 λεπτό περίπου να απομένει για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ένα παιχνίδι το οποίο πηγαίνει πραγματικά πόντο-πόντο και υπάρχουν έντονες μάχες, σκληρά μαρκαρίσματα. Γενικότερα έχει αρκετό ψωμί, έτσι όπως θα λέγαμε. Πάμε να δούμε το κουπόνι του στοιχήματος. Περιμένουμε να ξεκινήσει και το Lazio Inter και το Sassuolo Roma και το Barcelona Sociedad. Μεγάλα παιχνίδια ξεκινάνε εντός λίγων λεπτών. Στο κουπόνι του στοιχήματος τα παιχνίδια που παίζονται τώρα: Τσεσκά Σόφια Στάρα Ζαγόρα 1-0 στο 81 λεπτό. Βερέγια Λεύσκη Σόφια 0-2. Νασιονάλ Κουίτο LDU Κουίτο 1-1 για το Εκουαδόρ. Αζαξιό Χαύρη 1-1 στο 82 λεπτό για τον προβιβασμό στην Ligue 1. Αυτό ήταν για την δεύτερη, για τη Ligue 2 της Γαλλίας. Ντανούμπιο Τσέρο 0-2 για την πρώτη κατηγορία της Ουρουγουάης. Κλουζ Βιτορούλ Κωνσταντα 1-0 για την Ρουμανία. Στουντεντέσκ Ιάση Ουνίβ Κραϊόβα 1-2 και Στεάουα Βουκουρεστίου Άστρα Γεωργίου 1-0. Αυτά είναι στο ημίχρονο για την πρώτη της Ρουμανίας. Για την πρώτη κατηγορία της Ρωσίας, Αντζή Γενισέη 0-2 στο 44 λεπτό, λίγο πριν το ημίχρονο. Για την Σεγούντα Division παραμένει το 1-0 της Κόρδοβα επί της Αλμερία, όπως επίσης παραμένει το 1-1 στο Μινεσότα Kansas City για το MLS στην Αμερική. Τα δύο παιχνίδια
για Ουρουγουάη και Περού, Racing Club, Ατλέτικο Φένιξ και Universidad San Martín και Καγαμάρκα είναι στο 0-0. Περιμένουμε, όπως είπαμε, να ξεκινήσουν το Λάτσιο Ίντερ, το Σασόλο Ρώμα και το Μπαρσελόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ για τα δύο μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Η Φενέρμπαχτσέ στο τελικό της Ευρωλίγκας κάνει έτσι ένα comeback, θα λέγαμε, και αυτή τη στιγμή περνάει μετά από αρκετή ώρα μπροστά στο σκορ 35-36. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι με τον Wanamaker στις βολές, ένα παιχνίδι το οποίο είναι φυσικά χάρμα ιδέστε για τους φίλους του μπάσκετ. 35-37 λοιπόν, βλέπουμε τους Ομπράντοβιτς και Λάσο στους πάγκους τους να είναι με τα χέρια δεμένα έτσι, μπροστά και να παρακολουθούν με ιδιαίτερο άγχος το παιχνίδι και βήματα έδωσε, ναι, όχι, τι έδωσε. Ο Ντόντσιτς παίζει σε αυτό το παιχνίδι, ένας παίκτης ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα θα βρίσκεται στην πρώτη θέση του αμερικάνικου draft του NBA, εκεί όπου είναι οι νέοι εισελθόντες στην λίγα. Ένας παίκτης με πολύ μεγάλα μπασκετικά χαρίσματα, ο οποίος νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια, αν τα πράγματα του πάνε καλά, θα μας καταπλήξει. Έχει την μπάλα στα χέρια τώρα ο Τόντσιτς, κάνει ένα drive, πασάρι έξω, σουτ για τρεις, εύστοχο από την Real Madrid της και τον Κάρολ, 38-37. Όπως είπαμε, το παιχνίδι πάει καλάθι, πόντο. Είναι ένα παιχνίδι για γερά νεύρα. 31 δευτερόλεπτα μέχρι τη λήξη του μηχρόνου. Σούτ για τρεις από την Φενέρμπαχτσέ. Εύτσοχο, με τον Κώστατο Σλούκα να τρελαίνεται σκοράροντας αυτό το μεγάλο τρίποντο. Ένας Κώστας Σλούκας, ο οποίος γενικότερα τα τελευταία χρόνια κάνει πράγματα και θάματα εκεί με την Φενέρμπαχτσέ. Έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πολύ μεγάλα ονόματα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η κατάκτηση του τίτλου πέρυσι και φέτος, έτσι, η διεκδίκησή του, η ενεργή διεκδίκησή του αυτή τη στιγμή είναι, νομίζω, πράγματα που αποδεικνύουν του λόγου το αληθές. Εμείς να υπενθυμίσουμε φυσικά ότι τα αποτελέσματα που αναφέραμε πριν για την Ισπανία είναι μια προσφορά της interveden.gr, μια εταιρεία η οποία σας δίνει τεράστια γκάμα στοιχηματικών επιλογών, επιλογή cash out και γρήγορες αναλήψεις. Έχει ξεκινήσει λοιπόν και το Lazio Inter και το Sassuolo Roma και το Barcelona Real Sociedad και τα τρία παιχνίδια φυσικά είναι στο τρίτο λεπτό και βρίσκονται στο 0-0. Πάμε να δούμε λίγο έτσι εντεκάδες αν έχει ιδιαίτερη σημασία. Νομίζω ότι έχει. Πάμε να δούμε για την Μπαρσελόνα. Η Μπαρσελόνα η οποία έχει ήδη στεφθεί πρωταθλήτρια. Παρόλα αυτά, από ό,τι βλέπω πλην του Μέση, έχει κατέβει με ψηλό βασικούς. Όχι, εντάξει, μισή-μισή ομάδα. Τερ Στέγγεν κατά τα δοκάρια, Μίνα και Πικέ στο κέντρο της άμυνας, Άλμπα και Σεμέδο αριστερά και δεξιά, στο αριστερό και στο δεξί άκρο της άμυνας. Ράκιτιτς, Ινέστα, Μπουσκέτς και Κουτίνιο είναι η μεσαία γραμμή, με τον Μπουσκέτς σε ρόλο έτσι αυτό που λέμε λίμπερο, όχι ο σταθμός, μπροστά από τους δύο αμυντικούς, και τους Ινιέστα, Ράκιτιτς και Κουτίνιο να παίζουν αυτή τη τριπλέτα στα χαφ, η οποία εναλλάσσεται σε θέσεις και σε ρυθμό. Σουάρες και Ντεμπελέ σε ένα από τα κατά τα φαινόμενα τελευταία του παιχνίδια με την Μπαρσελόνα, Ντεμπελέ, όπως επίσης και ο Ινιέστα, ο οποίος αποχωρεί, είναι η εντεκάδα της Μπαρσελόνα. Για την Real Sociedad, Μόδα κατά από τα δοκάρια, Γιορέντε και Νάβας το δίδυμο της άμυνας με τους Ντελαμπέλα και Ελουστόνδο να παίζουν στα άκρα της άμυνας, η Γιαραμέντι και Ζουρουτούζα στα χαφ, με τους Ογιαρζαμπάλ, Χουάνμι και Γιανουζάι να είναι η τριπλέτα πίσω από τον Βίλιαν Ζωσέ, οι τέσσερις της επίθεσης για την Real Sociedad.
Ένα ωραίο παιχνίδι, το οποίο φυσικά είναι μια προσφορά της intervenant.gr, μια εταιρεία που σας δίνει τεράστια γκάμα στοιχηματικών επιλογών, επιλογή cash out και γρήγορες αναλήψεις. Το παιχνίδι αυτό, Barcelona Real Sociedad, στο 4ο λεπτό βρίσκεται στο 0-0. Πάμε να δούμε λίγο το live του στοιχήματος για την Βουλγάρικη Λίγκα. Έληξε το Τσέσκα Σόφιας με 1-0, κέρδισε η ομάδα της Σόφιας. Επίσης και το Βερέγια Λεύσκη Σόφιας 0-2 τελικό, οπότε κλείσει τα δύο παιχνίδια από τη Βουλγαρία. Στις καθυστερήσεις είμαστε στα υπόλοιπα παιχνίδια. Αζαξιό Χαύρη 1-1 στις καθυστερήσεις του αγώνα. Για την Ρουμανία είπαμε τα ημίχαρονα προηγουμένως, δεν έχει λόγο να αναφερθούμε. Τα παιχνίδια που ξεκινήσαν τώρα, Λάτσιο Ίντερ Μιλάνο στο 7ο λεπτό 0-0 και Σασουόλο Ρώμα επίσης 0-0. Στον τελικό της Ευρωλίγκας αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε, το παιχνίδι είναι ντέρμπι. Η Φενέρμπαχτσε έκλεισε το ημίχρονο προηγούμενη τελικά με 2 πόντους απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Τα δεκάλεπτα 21-17 το πρώτο δεκάλεπτο για τη Ρεάλ Μαδρίτης και 17-23 το δεύτερο δεκάλεπτο. Το παιχνίδι παίζεται στα ίσια, 38-40, normal score. Παίζουν πολύ σκληρά οι παίχτες και των δύο ομάδων, έτσι ένα παιχνίδι με σκληρές άμυνες, με πολύ μεγάλη ένταση στο παιχνίδι, με γρήγορες ταχύτητες και φυσικά με ιδιαίτερες εμπνεύσεις από τους ιδιαίτερα ταλαντούχους και πανάκριβα πληρωμένους παίκτες και των δύο ομάδων. Real Madrid της Φενέρμπαχτσέ για τον τελικό της Euroleague, 38-40 είναι το σκορ αυτή τη στιγμή. Να υπενθυμίσουμε ότι νωρίτερα ΤΣΣΚΑ Μόσχας Ζαλγκίρις Κάουνας 77-79, η Ζαλγκίρις πήρε την τρίτη θέση στην Ευρωλίγκα και κατά τα φαινόμενα, για να δούμε εδώ, ευκαιρία για τη Λάτσιο, όχι. Και κατά τα φαινόμενα ο Σαρούνας Γιασιγκεβίτσιος, από ό,τι διαβάζουμε στα παρελκόμενα του ρεπορτάζ, θα είναι ο αντικαταστάτης του Δημήτρη Τούδη. Με λίγα λόγια δηλαδή, τον κέρδισε σήμερα και του φάγε τη θέση, εάν και εφόσον ισχύσει αυτό που ισχυρίζεται το δημοσίευμα που αλλιεύσαμε πριν από λίγο. Νομίζω ότι τα τελευταία δύο χρόνια ο Δημήτρης Ιτούδης, έχοντας να διαχειριστεί ένα πολύ μεγάλο μπάτζετ, αλλά παρόλα αυτά και μια λίγκα η οποία είναι έτσι πολύ, πώς να το πούμε, μη ανταγωνιστική, κρίνεται ιδιαίτερα αυστηρά από τους επικεφαλείς της ρώσικης ομάδας και θα αποτελέσει παρελθόν, με αποτέλεσμα να ανοίγει έτσι μια θέση και ο Σαρούνας Γιασιγκεβίτσιος, ο οποίος είναι αρκετά επιτυχημένος με τις Αλγκύρες, να θελήσει να του δώσουν έτσι οι Ρώσοι την ευκαιρία να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και να προπονήσει μια ομάδα η οποία είναι ανάμεσα στις 2-3 ιστορικά κορυφές όλων των εποχών στην Ευρώπη και μια ομάδα η οποία κατά ψέματα έχει και από τα μεγαλύτερα μπάτζετ, αν όχι το μεγαλύτερο στην διοργάνωση. 1-0 για τη Λάτσιο, τον γκολ πέτυχε ο Μάρουσιτς, ο οποίος όμως έχει γίνει το εξής αστείο. Σουτάρει την μπάλα, βρίσκει στο πρόσωπο παίκτη της Ίντερ, ο οποίος μάλιστα παίκτης έπεσε και ανέστητος για μερικά δευτερόλεπτα στον αγωνιστικό χώρο, κόντραρε και έτσι μπήκε γκολ, ένα εξαιρετικά αστείο γκολ. Παρόλα αυτά αυτή τη στιγμή δίνει το προβάδισμα στην Λάτσιο, έτσι λοιπόν Λάτσιο Ίντερ 1-0 στο 1ο λεπτό αυτό το γκολ. Τα παιχνίδια της σέρια βρίσκονται στο 10ο αυτή τη στιγμή. Σασουόλο Ρώμα το παιχνίδι είναι στο 0-0, 0-0 είναι και το Μπαρτσελόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ. Εμείς φτάσαμε στη στιγμή που θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ακολουθεί η εκπομπή Ασπρόμαυρες Πτήσεις με τον Τάσο Τρέγκη και τον Στέλη τον Παπαντονίου. Θα σας κρατήσω στην τροβιά μέχρι και τις 12. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη, για το επόμενο Σαββατοκύριακο, εδώ από τη συχνότητα του Λίμπρος 107 και 4 στα FM. Μας ακούτε, είναι η εκπομπή Αλληλούια.
Μιχαήλ Άγγελος Νικολαίδης σήμερα. Γενικά είναι Μιχαήλ Άγγελος και Στάθης Νικολαίδης οι δύο παρουσιαστές. Γιάννης Ζάτζης στην κονσόλα του ήχου ήταν σήμερα. Χορηγός της εκπομπής μας είναι τα έπιπλα Παπαϊωάννου, μια εταιρεία η οποία για όποιους γνωρίζουν και νιώθουν από έπιπλα είναι γνωστή στο χώρο της Θεσσαλονίκης, αλλά αν και ακόμα και αν δεν τους γνωρίζετε, σίγουρα αξίζει τον κόπο να τους επισκεφτείτε στην Ευκαρπία, στην οδό Αθηνάς Τσακίρη 6, εκεί όπου αν πάτε σίγουρα θα μείνετε ευχαριστημένοι, καθότι τα 50 και πλέον χρόνια εμπειρίας κατασκευής στο έπιπλο, η ποιότητα των υλικών, η προσοχή που δίνουν πάνω στα έπιπλά σας και γενικότερα η επιμονή στη λεπτομέρεια, στο καλό αποτέλεσμα και στους χρόνους κατασκευής είναι πράγματα τα οποία κάνουν διαφορά. Και έτσι θα πάτε εκεί πέρα, θα σχεδιάσετε τα έπιπλα των ονείρων σας βασισμένα στις απαιτήσεις του χώρου σας, στις συγκεκριμένες απαιτήσεις που έχει το σπιτάκι σας. Θα τα πάρετε γρήγορα, θα τα πάρετε ποιοτικά, θα τα πάρετε οικονομικά και με αρκετές ευκολίες πληρωμής. Το τηλέφωνο από τα έπιπλα Παπαϊωάννου είναι το 2310-6836-63. Να έχετε ένα καλό βράδυ Κυριακής, μια καλή εβδομάδα και γενικότερα να είμαστε προσεκτικοί όλοι εκεί που πάμε και με αυτά που κάνουμε. Καλό βράδυ!